Ζούμε μεγάλες στιγμές, αδέρφια. Ζούμε μεγάλες στιγμές στον λίμπερο της καρδιάς μας και της καρδιάς σας. Η Μαριλίζ που μου έδειξε χθες το βιντεάκι που την κοιτάει ο Σάκης ο Ρουβάς το βράδυ της Παρασκευής, εδώ που, στο μαγαζί που τραγουδάει, μου λέει: Δες για πόση ώρα με κοιτάει. Πρέπει να ήταν το 1 πέμπτο του δευτερολέπτου. Πιστεύω ότι με έχει κοιτάξει πιο πολύ εμένα ή τον Γκιώση, δηλαδή το πιστεύω ξεκάθαρα αυτό. Σήμερα μου λέει: Μάλλον δεν παρατήρησες ότι τη στιγμή που με κοιτάει δαγκώνει και τα χείλη του. Μιλάμε, θα ήθελα να ζω στον κόσμο της Μαριλίζ. Να μπω κι εγώ σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τι να πω που ο Μπράιαν Ρόμπσον με κοιτούσε επί 3,5 ώρες σύνολο στη ζωή μου. Επί 3,5 ώρες ο Μπράιαν Ρόμπσον με κοιτούσε επί 3,5 ώρες. Τι πρέπει να κάνω. Και είχε δαγκώσει τα χείλη του, είχε ξύσει την αριστερή του μασχάλη, είχε φτιάξει τα μπολς του στο μπέζι φασμάτινο παντελόνι που φορούσε τότε εδώ το 82 στην Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία Παλάς. Πολύ, πολύ αιώνες πριν το πάρει ο Ιβάν. Και δε, αν είναι δυνατόν, αδέρφια, καλημέρα, 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 καλημέρα. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4. Μεγάκυκλη των FM και είναι η αγαπημένη σου Τρόικα. Κάθε πρωί από τις 10 έως τις 12, Δευτέρα με Παρασκευή, η εκπομπή που σε εκείνο το δίωρο σαρώνει στα αριζιανά της πόλης. Η εκπομπή την οποία ακούνε οι 4 στους 10 ταξιτζίδες που έχουν ανοιχτό ραδιόφωνο 10 με 12. Πάμε κατευθείαν γκαζάτα, δροσερά, κομμάτι αφιερωμένο σε όλες και σε όλους εσάς. Ειδικά σε όσους τους λένε Γιαννάκη και Μερούλα. Παρουσιάζω επίσημα Χρήστο Κιώση. Φαντάζομαι ότι γουστάρει με αυτή την καταπληκτική μπασογραμμή που ακούτε από πίσω. Τρελή παραγωγή. Δηλαδή, ο παραγωγός, ο ηχολήπτης, ο παραγωγός, ο μηχανικός ήχου πρέπει να ήταν λίγο καλύτερος από τον Χρήστο Κιώση. Αφιερώνω την μπασογραμμή αυτή στον Χρήστο Κιώση, γνωστό και ως DJ Κιώση, την τεράστια και πολυσχεδή αυτή προσωπικότητα. Λοιπόν, στα γρήγορα διαγωνισμός, ο οποίος θα βγάλει νικητή στις 11 η ώρα, για να μην χάνουμε χρόνο, έτσι. Στις 11 η ώρα. Έγινε αρκετό θεματάκι, ψε. Με τις φάτσες που είδαμε στο Super Classico της Αργεντινής, έτσι, που η μισή είναι για να συλλαμβάνονται και μόνο που υπάρχουν. Okay. Λοιπόν, το σουρντίζω στην ουσία το quiz εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής του Άρη, ο οποίος λόγω φάτσας θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να παίζει την Κυριακή στο Boca Juniors River Plate. Ποδοσφαιριστής του Άρεος, του σημερινού Άρεος, έτσι. Του σημερινού Άρεος. Δεν λέμε εθνικότητα. Ποιος είναι, ένας είναι, μόνο ένας. Όλοι οι άλλοι του Άρη δεν κάνουνε. Δεν κάνουνε. Ένας μόνο είναι. Λόγω φάτσας πρέπει να παίζει. Δύο λέει ο Κιώσης. Εγώ λέω ένας, μόνο αυτός. Θα μου πεις τον άλλον ποιος είναι. Μόνο αυτός έπρεπε να είναι προψέ στο Boca Juniors River Plate. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο του παίκτουρα του Άρεος, το απαστέλει στο 54526, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. 11:11:05 θα γίνει κλήρωση. Μια παρατήρηση μόνο για το κομμάτι που βάλες. Θα μπορούσε να γίνει remake Γιάννης και Μαρία με αυτό το κομμάτι από κάτω. Θες να πεις remix. Remake. Ταινία, τι? Το serial, ρε φίλε, Γιάννης και Μαρία. Το θυμάσαι? Ναι. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα με μεγάλη μας χαρά. Καλημέρα κυριούλιδες, Άρης ρε, Γιώργος. Να, καλημέρα λατρεμένη 123. Το μήνυμά σου αρχίζει να μας γίνεται γλυκιά πρωινή καθημερινή συνήθεια και αυτό είναι υπέρ πολύτιμο. Καταχωρήθηκε αυτό σε 123 στον κεφάλαιο μου, να ξέρεις. Ναι. Πλέον δεν πάμε έτσι με ρυθμό, με ταχύτητα, γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμί σήμερα. Ρε τον Τριάδη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με. Ναι, τον Παναγιώτο Τριάδη. Πολύ δύσκολο με 2 και 3 άτομα να κάνεις εκπομπή με ρυθμό. Με 2 πιστεύω ότι παλεύεται αν είσαι λίγο οργανωμένος. Έτσι το κουιζάκι το επαναλαμβάνω. Παίκτη του Άρη, ποδοσφαιριστής του Άρη, σημερινός, τον είδαμε και εψέ το βράδυ, που πολύ άνετα λόγω φάτσας. Για μένα έπρεπε να παίζει στο Boca Juniors River Plate, για πλάκα. Βασικά τον συγκρίνω στην φάτσα, μου φέρνει πάρα πολύ τον Ραμόν τον Άμπιλα. Γενικά σε στυλ, κοψιά, φάτσα και σχήμα κεφαλιού. Πανεύκολο νομίζω, πανεύκολο και όσοι ήδη το έχει απαντήσει. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε, το επώνυμο του παίκτουρα, αποστολή στο 54526. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ζευγάρι οράσεως αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Οι χαμένοι καβατζώνουν δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon τα Expressια.
Τρία μαγαζά ζωή να έχουν στην πόλη, ένα δυτικά σημείο Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τα νέα δικαστήρια, μεγάλο, πιάνει σχεδόν όλη τη διαγώνιο εκείνη στο σταυροδρόμι στα Φανάρια και γκαβός να σε να το δεις, και το άλλο στην Παύλου Μελά 11, downtown που λένε οι Αμερικάνοι. Χρήστο, με την ησυχία σου, βάλε και το ετοίμασε και το every you, every me από αυτούς. Every you, every me. Στο γρήγορο εννοείται, έτσι. Γιώργο Ιταλό, δεν υπάρχεις. Προηγείται όμως, χρωστάμε μήνυμα από χθες του Θωμάτου Στόντον, του οπαδού του Ηρακλέους, το οποίο το φάγαμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Κέρδισε, έκλεψε την παράσταση. Ποιος? Νομίζω στην εκπομπή, όπως την προηγούμενη εβδομάδα το είχε κάνει η Αθηνά από το κυτρινό μαύρο Ελευθέριο Κορδελιό, ναι. Η οποία Αθηνά πρέπει σήμερα να φτιάξει για το παιδί της και τον σύζυγό της. Φρίκασε! Το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Α. Μετά τη χαρά που πήρε Εψέ. Απλά ενημερώνουμε για όσους το γνωρίζουν ότι Εψέ είχαμε Απόλλων Σμύρνης 1891, Άρης 1914, 1-2, ημίχρονο 1-1. Η Αθηνά πρέπει να φτιάξει κάτσε καλά φαγητό στον σύζυγό της και στο παιδάκι τους. Ζωή να έχουν και οι τρεις. Μια ερώτηση δεν το σχολιάζω. Ναι. Κάνει ερώτηση. Ναι. Ναι. Το πρώτο γκολ του Άρη μπήκε στο 17ο δευτερόλεπτο, έτσι. Στο 19ο. 19ο. Στο 19ο. Είναι το πιο γρήγορο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι. Όχι, βέβαια. Ποιο είναι το πρώτο. Μας ενημέρωσε ο Τάσος Πακλατζής. Ναι. Είπε ότι. Α, το είπε. Μου πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης ο Δέλκος. Ναι. Έτσι είπε. Ναι. Μου πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης ο Δέλκος. Mm. Που έχει τρελό αρχείο. Να είναι καλά ο Γιάννης ο Δέλκος. Α, μα ήταν τον έπαιρνα εγώ. Και είπε ότι στο Βέρεια ΑΕΚ είχε σκοράρει ο Πεπές. Πεπές, 1987-88. Είχε πετύχει γκολ στο 8ο δευτερόλεπτο. Σόπα. Έτσι, ο Πεπές Μιχάλης Μανώλης. Πεπές. Στον εθνικό μετά. Ναι. Μου τον έδωσε ο ραπ πέρσι, όχι πριν δύο χρόνια, και μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Λέει Ασλαμά, πάρε λέει κάποιον κύριο, μπορεί να τον ξέρεις. Δηλαδή, μιλάμε για 35 χρόνια, δηλαδή. Λέω, ναι, παρακαλώ. Λέει, ποιος είναι, λέει, ο Πεπές εδώ. Λέω, η παικτούρα του εθνικού. Λέει, ναι, λέω προσκυνώ. Προσκυνώ. Ναι, πότε έγινε τώρα. Εντάξει, όχι. Επειδή ήταν πολύ γρήγορο, γι' αυτό λέω. Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς θα είχε και εγώ. Δεν νομίζω να ήταν αυτό το γρηγορότερο. Εγώ έλεγα ότι κάτι θα έχουμε σε μονό αριθμό. Ναι, αλλά περάσαμε 35 χρόνια. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, το μήνυμα του Θωμάτου Στόντον Παπαδόπουλα. Για ρίχτω. Εψέ, λοιπόν, έκλεψε την παράσταση. Το λέω αυτό για να καταλάβετε το μήνυμα. Η κυρία Ρίτα, με μία ακόμη φιλολογική παρέμβαση. Ακηδεία. Σχετικά με τη λέξη ακηδεία. Μπράβο. Το κ με ήτα, ναι. Το δέλτα με όμικρο γιώτα. Γιώτα. Που σημαίνει παραμέλημα, μη φροντίδα, αδιαφορία. Αμέλεια. Έτσι. Και είπα ότι πολλοί κόσμος του ΠΑΟΚ συγκινήθηκε, έμαθε τι σημαίνει ακηδεία. Στέλνει λοιπόν μήνυμα Θωμάς Στόντον και λέει Σουγιάς 4. Τέλος η ακηδεία στη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ από το ΠΟΚ. Χικ. Λέει το μαναβόσκυλο. Αδικία ρε εσύ, ξέρω εγώ να δούμε. Σουγιάς 4. Καλά, πιάσε μια μαλά μου. Πιστεύω ρε εσύ, Θωμά, αν υπάρχει παοξής που να έχει παρατσούκλι ακηδεία 4, ειλικρινά. Τα παρατάς όλα. Του βγάζω όλα τα καπέλα. Θα τον καλέσει εδώ πέρα στην εκπομπή. Θα τον καλέσει. Όλα τα καπέλα. Αν μάθει ποιο είναι, βέβαια. Του βγάζω όλα τα καπέλα μου. Καλημερίζουμε σήμερα ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα, το τι συμβαίνει με τη συμφωνία αυτή Τσίπρα Ιερώνυμου ή αλλιώς πολιτείας Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως αυτούς. Ιερώνυμος, ωραίος αμυντικός του Αμβούργου. Ναι, βέβαια. Αμυντικός δεν ήταν. Με τον Γκάλτς μαζί, ε. Με τον Μάνι Κάλτς. Κάλτς. Μάνι Κάλτς. Ο Γιάννης Γούναρης της Δυτικής Γερμανίας. Διαφήμιση του Αμβούργο. Δεν θυμάμαι. BP. Ναι. Ναι. BP. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Όταν έβλεπα εγώ Αμβούργο αυτό ήταν. Στον τελικό που έξω με την κυβέρνηση. Τι φοράει. Ναι. Όχι. Τι διαφήμιση είχε. Λοιπόν, περίμενε. Άσπρη φανέλα. Σκέψου. Δεν είχατε πέντε δευτερόλεπτα. Ναι. Τον κολομάκι. Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι, πες το γιατί. Στους τελικούς ποτέ δεν φορούσαν διαφήμιση. Ποτέ δεν είχαν χορηγού. Ωραίο. Πάνω, να ξέρεις, ωραίο. Φάτινα τώρα. Τρίτη 13 Νοέμβρη σήμερα, Σωτηρία του 2018, Ιωάννου Χρυσοστόμου. Βλέπω σταυρό μεγάλο από την εκκλησία μας. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δαμασκηνού Γαλατά, Μανεθά, Κουιντινού και Αντωνίνου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Κουιντινού, πώς το είπες? Κουιντινού. Και Αντωνίνου. Όμως. Α, χρόνια πολλά τον Ταραντίνο. Ναι, όμως τον Γκουέντιν. Ναι. Τον Γκουέντιν, δίκιο έχεις. Ναι. Σωστό, έτσι. Σωστό. Όμως την Κυριακή ποιος γιόρταζε? Ο Βαλάντης. Να το πω αλλιώς. Ποια γιόρταζε κυρίως? Η Ζωζεφίνα. Την Κυριακή γιόρταζε το κάντο όπως η Βικτόρια. Ωραία, γιατί ήτανε
Βίκτορος και Βικεντίου. Α, χρόνια πολλά και στο Ρουγκό. Οπότε ετεροχρονισμένα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όσοι γιορτάζουν την Κυριακή. Οπότε περιμένουμε τις ευχές σας για την ονομαστική εορτή. Βέβαια. Του Κάντο όπως η Βικτόρια. Και να κεράσεις. Της θρυλικής εκπομπής, yeah, με Παναγιώτη Παπαδόπουλα και με Μάριο Ασλαμά στην εσεμιέρα του Λίμπερο, FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526. Ένα άλλο λοιπόν, μου αρέσει από αυτούς, θα το βρω στο διάλειμμα. Βρες το και βάλτο. Σε ποιο, ναι, το... ποιο το... κάτι με το κέι κάτι μέσα. Κάτι με blend κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Ωραία, έχουν πολύ πράγμα. Έχουνε πολύ πράγμα. Η μπάντα που έδωσε το χειρότερο live ποτέ στην πόλη. Ναι, 33 το λεπτά. Το χειρότερο. 40... Πιο πολύ καθόντουσαν οι Ολυμπιακοί στην Τουμπάρα. 46 λεπτά, 47 λεπτά, κάπου εκεί. Λοιπόν, από το COIV, ένα θέμα ή μέρο το βάλω, είμαστε οι δυο μα. Το σουρδίζω εδώ και 3 χρόνια. Μπράβο. Αλλά το αφήνω να μην καεί μέσα στα άλλα και παραπάνω. Το αφήνω για άλλη φορά. Θα βάλουμε όμω ένα άλλο που έχει να κάνει με τον ακροατή μα, τον πιστό μα ακροατή, Χρήστο Τακινάρντι. Οπαδό του ΠΑΟΚ και πιστό λιμπερόσκυλο και τροϊκόσκυλο, αλλά κυρίως πάνω απ' όλα κοϊβόσκυλο. Mm. Αφού πρώτα πω, υπενθυμίσω ότι διανύουμε εβδομάδα Brit Floyd για την πόλη. Έτσι. Σάββατο 17 Νοέμβρη το τεράστιο live στο Fix Factory of Sound των Brit Floyd από το Liverpool, της κορυφαίας μπάντας στον πλανήτη ως tribute band στους Pink Floyd. Παρασκευή είναι στην Αθήνα, Σάββατο είναι εδώ στην πόλη μας και η Τρόικα θα δίνει προσκλήσεις και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αλλά απαιτούμε τρελή συμμετοχή, διαφορετικά είναι πραγματικά έσχος. Να ενημερώσω με μεγάλη μου χαρά τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα και το κοινό ότι η Τρόικα θα δίνει προσκλήσεις και για μια θεατρική παράσταση που είναι γεμάτη μπάσκετ. Οπα. Και βάζουμε και ένα θεματάκι ευθύς αμέσως, επειδή βλέπω γκασμαδοκόσμο που δεν έχει πιάσει το κουιζάκι μας με τον παίκτη του Άρη και το αργεντίνικο σούπερ κλάσικο. Αν έρθει η απάντηση, φτύσε με. Σαν εψέ, ναι, το 1981 είχαμε στο μπάσκετ, ναι, το περίφημο, ναι, αιώνιο δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο. Τάφος του Ινδού. Μη. Άρα, μην συνεχίσω. Εντάξει, μη. Καλά. Τσαλτίδη, συντήθηκε τσαλτίδη. Καλά, εντάξει, εντάξει. Δεν, καλά κάτι το λες, μα ναι, το πάρουμε. Ναι. Ποιο είναι αυτό το αιώνιο. Αν έλεγα ο Άκα, θα το πιστεύω. Α, το Άκα το 81 παραδέχω, δεν είναι. Ποιο είναι το αιώνιο δευτερόλεπτο, α, λοιπόν. Σαν να λες, ρε φίλε, από πού εδρεύει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εγώ σου λέω ότι δεν θα στείλει κανείς. Δηλαδή, αυτά που κάνεις τώρα είναι. Εγώ τραγικά. Σου λέω ότι δεν θα στείλει κανείς. Κανείς, αν δεν έρθουνε. Μέχρι τι ώρα θα το πας το κουίζ αυτό. Μέχρι ό,τι ώρα να είναι. Μέχρι 11 και 5, αν δεν έρθουν 9 απαντήσεις, φεύγω και δεν ξαναπατάω. Λοιπόν, φάνηκε γενικά και πολλές φορές, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα με το quiz με τον Μιχάλη Γιαννουζάκο, ότι έχουμε μπασκετικούς βασικά μέσα 90 και μετά, άντε και κάποιους 1988 και μετά. Πριν το 88, πραγματικά ανίδεους. Πραγματικά. Σήμερα, λοιπόν, ποιο είναι αυτό το περίφημο αιώνιο δευτερόλεπτο. Ποιο είναι? Σαν εψέ το 1981. Ποιο είναι το αιώνιο δευτερόλεπτο? Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, εμπλέκεται ελληνικός σύλλογος. Λοιπόν, θα δίνουμε προσκλήσεις την ερχόμενη, νομίζω, Δευτέρα Τρίτη, κάπου εκεί, για την παραστασάρα Εθνικός Ελληνορώσων. Μια πραγματικά υπέροχη παράσταση που έκανε τρελά sold out στην Αθήνα. Έρχεται για δύο μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία, 21 και 22 Νοεμβρίου. Μία σύγχρονη κωμωδία και όχι μόνο, όπου τα πάντα, για τα πάντα, γίνεται αφορμή το μπάσκετ. Γίνεται αφορμή. Δεν είναι το μπάσκετ αυτό καθεαυτό. Να, γίνεται αφορμή για τα πάντα. Μία παρέα σε μία γειτονιά της Αθήνας, σε μία άκρη του Δήμου της Αθήνας, Company, στο Ελληνορώσιον. 6 φίλοι γύρω στα 40 μαζεύονται μία φορά τον μήνα για να παίξουν μπασκετάκι. Φορτισάμε. Κυρίως Σάββατο απογευματάκι, στο ίδιο πάντα ανοιχτό γήπεδο. Ξεσκουριάζουνε, wow, και μετά πίνουνε καμιά 5, 6, 10, 15, 20 μπύρες χωρίς ενοχές. Ο Εθνικός Ελληνορώσων είναι μία κωμωδία για τα παιδιά μιας γειτονιάς που λένε ότι μεγάλωσαν, neighbor, για πρισμένους αστραγάλους, για πληγές που έκλεισαν και για άλλες που έχουν μείνει ανοιχτές. Ένα έργο για ξεχυλωμένες φανέλες, ξεφούσκωτες μπάλες και εγκλήματα. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εξαμελίας και μη. Και όπως είπε ο Μιχάλης, όταν ο άντρας φτάνει στα 40, πρέπει να αρχίσει να προσέχει. Γι' αυτό προσέχω εγώ. Όπως είπε ο Μιχάλης.
ένας πρώην μπασκετμπολίστας. Έτσι. Μπράβο, ρε Σιμίδη. Βρά, τι έχει βάλει. Ώρα και όσα μεγάλη και φτιάχνει. Άλλη τεράστια διασκευάρα. 1800 το μήνα, έτσι είναι, φίλε. Δεν έχει σκέφτεια. Οχ, την καλημέρα μου. Κάνει και έτσι, κάνει και έτσι. Λέει η Αθηνά Παπαδόπουλα. Α, ναι, για, από το κυτρινόμαυρο κορδελιό. Την καλημέρα μου. Μετά από πολύ καιρό, χαρούμενη σήμερα και για την Αριανάρα που μας έβαλε την ψυχή μέχρι να κερδίσει. Πρώτη μέρα στην εργασία μου, αλλά κόβεται. Στείλε τη συνέχεια, Αθηνά. Με αγωνία περιμένουμε τη συνέχεια. Βρήκες δουλειά. Μπήκε το αφέντικο. Ήσουν χωρίς δουλειά. Αν θέλεις και αν προλαβαίνεις, στείλε το μήνυμα, όχι ξανά από την αρχή. Μετά το αλλά εκεί πέρα κόβεται, Αθηνά. Ψέ το βράδυ, φαντάζομαι ότι δεν ήμουν ο μόνος που σε σκεφτόμουν. Που είναι ακροατής της Τρόικας. Έτσι. Ναι. Καλημέρα, Ασλαμάκο και λυπή παρέα. Γυαλιά δεν θέλω, είμαι φουλ. Λέει ο Αφροξυλάνθης από την Γάβδο. Πραγματικά ανατριχιάζω το ότι μας ακούει κόσμος στη Γάβδο. Και εννοείται. Και Αφροξυλάνθης, φοβερό. Και ρίχνει Αφροξυλάνθης. Μάλλον κάνει πλάκα. Ούτως ή άλλως, γυαλιά δεν σου έδινα. Γιατί καμία σχέση αυτός που λες. Ουδεμία σχέση αυτός που λες με αργεντίνικο σούπερ κλάσικο. Ουδεμία σχέση. Ψεύτικα θα σου δίνω. Μου προκαλεί η εντύπωση και η σιγουριά σου. Ουδεμία σχέση. Η σιγουριά σου, ναι. Δεν θέλω, δεν θέλω, ρε παιδιά. Εντάξει, κέρδισα, αλλά δεν θέλω. Ό,τι πιο άσχετο μπορούσες να στείλεις. Πραγματικά. Καλά, μην το κάνεις έτσι. Άζε, κρίμα το παιδί εκεί στην Παραμεθόριο. Πώς τα λέτε. Λοιπόν, Χρήστο, άμα την επιστροφή μας η ιστορία. Με τον Τακινάρντι, τον Χρήστο, έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κατερίνης. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να μας λένε απολύτης τους, αλλά κάτι κοτάρες πιερίας τις στέλνουμε να ασχολούνται με αμπαλαέα, ράψοντι και άλλα ωραία. Προκλητικό μήνυμα θαλαμοφύλακα, από θαλαμοφύλακα, οπαδού του ΠΑΟΚ και μήνυμα από... Καταρχάς να διαβάσω ένα μήνυμα. Που μου έστειλε εψέ το βράδυ ο παδός του ΠΑΟΚ, καθώς βλέπαμε το παιχνίδι εγώ στο σπίτι μου. Και αυτό στο σπίτι του, ο παδός του ΠΑΟΚ μου το έστειλε, σχετικά με το οπαδικό κίνημα του Άρη στην Αθήνα. Σήμερα φάνηκε η οπαδική τους γύμνια, εκτός Θεσσαλονίκης. Αυτός ο περιβόητος Super 3 Αθηνών, πόσα μέλη έχει? Έτσι, αυτή την ερώτηση μου έστειλε ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλούνται οι Αριανοί να μας απαντήσουν, να λύσουν την απορία του. Μαξιλαράκια ύπνου από τώρα στην αίθουσα τύπου του Καφτατζογλίου. Ο άνθρωπος που μίλησε στα 6 εξαργυρώνει την παρουσία του με το ματς. Ρε εσύ, είπε Στόντον. Στα 6 του μίλησε. Όσοι στέλνουν εσείς μήνυμα με Greek English πρέπει να αποκεφαλίζονται. Βλακεία δικιά μου τα διαβάζω. Ναι, έτσι. Ειλικρινά. Ναι. Δώσε λίγο όμως, κύριε Χρήστο. Sorry, δεν βγάζω άκρη. Ο άνθρωπος που μίλησε στα 6 εξαργυρώνει την παρουσία του με το ματς κάποτε. Πάμε για σωτηρία. Λέει ο Θωμάς ο Στόντον, ο παδός του Ρακλέους. Ενώ θεϊκό μήνυμα δεύτερο στέλνει ο θαλαμοφύλακας. Όταν για την ομάδα σου έχεις καβουροακηδία. Σε κάνει ο ατρόμητος κηδεία. Σύνδευνο φίλων ΠΑΟΚ, λόγοι δεδροποτάμου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά, ναι. Πηγαίνουμε με πλασίμπο στο διάλειμμα με Χρήστο Κιώση. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Ποιος ποδοσφαιριστής του Άρη από το σημερινό ρόστερ έχει τη φάτσα, τα μούτρα του είναι καθαρά για αργεντίνικο σούπερ κλάσικο. Θέλω καιρό να το βάλω επειδή εψέκαναμε την αναφορά σε αυτό. Έχει κατευθείαν. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα. Μπορεί και να είναι Αργεντίνος, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι Αργεντίνος. Μπορεί όμως να είναι και Έλληνας. Μπορεί να είναι και Αμερικανός. Μπορεί να είναι και Σέρβος. Πάντως παίζει στον Άρη σήμερα. Είναι στο σημερινό ρόστερ του Άρη. Το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά από το Opticon Express αξία 65 ευρώ. Επιτέλους έχουμε μια σωστή απάντηση. Ανήκει στον Ιστίν 694. Ο τάδε είναι Μάριε, ίδιος με το θορυκτό της Μπόκα. Εσύ μπαίνεις στην κλήρωση, παλικάρι μου. Έχουμε αδικήσει τον Γιώργο τον Ιταλό που έχει στείλει τεράστιο μήνυμα. Αλλά πώς να το διαβάσω τώρα στον αέρα αυτό? Πώς να το διαβάσω? Ελπίζω να το ψηλιαστείτε. Ελπίζω να το ψηλιαστείτε. Λοιπόν, ο 726 έτσι. Κάνει λάθος, έτσι. Πάνω. Ναι, θα το. Ναι. 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 Να δω, Παναγιώτη, πώς θα το μαζέψουμε αυτό. Το μήνυμα του κύριου Ταλού το διαβάσω. Δώσε λίγο μουσική, κύριε Χρήστο. Μωρό μου, με θεωρείς άσχημη, άβαυτη. Όση αγάπη. Σου με τρόμαξες. Ωραία, τι επέλεξα πάλι. Ωραία, ποιότητα. Παιδιά, τι έγινε. Τρίμιν στου πλασίμου σήμερα, μα προέκυψε. Έτσι ξεκίνησε. Γιάννη και Μαρία. Γιάννη και Μαρία. Επιλογή Παναγιώτη Παπαδόπουλα, τον Γκαζάτο Μέτζ.
Λοιπόν, 7:26 που λες καλημέρα Μάριε, με αρκετή δόση αγένειας. Όχι, μπορεί να λέει ήθελα να βάλει ταινία. Καλημέρα. Μάριε, ναι. Από. Ναι, από τον καλημέρα ρε Θάνο, να είσαι καλά παλικάρι μου. Τον αδικείς, οπότε το να απαντήσω στο κουιζάκι είναι καθόλου ευκολάκι. Δυσκολάκι είναι, Θάνο. Κάνετε ένα λάθος. Μπορεί και 4 και 5 να έχουν τη φάτσα για. Εννοώ αγρίλα. Τα γυρνάς τώρα. Εννοώ για την φυλακή. Τα γυρνάς. Λίγο να αντιλαμβάνεστε. Jail. Δεν γυρνάω τίποτα. Και λέω και ονοματεπώνυμο κιόλας. Βάλε και γυριστρούλα μετά. Δηλαδή ρε παιδιά, είπα Ραμόν Άμπιλα. Εντάξει να πω κάτι. Ναι. Και ο... τι να πω τώρα. Ποιος. Και ο Βιερίνια μπορεί να παίξει. Σαν φάτσα. Είναι γλυκούλης. Καταλαβαίνετε, από αυτόν τον Άρη έπαιξε και εψέο παίκτουρας. Sweet boy. Έχει φάτσα για τη φυλακή. Δηλαδή συλλαμβάνεται. Jail. Έτσι, αυτό εννοούμε. Τι να τα κάνουμε με φραγκοδίφραγκα που λέει ο φίλος μου ο Δήμος ο Αεξής. Arrested. Έχω κουραστεί να τα κάνω, λέει, φραγκοδίφραγκα. So tired. Οκ. Okay. Για το μήνυμα του Θωμά του Στόντον, για όσους δεν κατάλαβαν, εννοείται ότι αναφέρεται όταν λέει πάμε για ύπνο στη συνέντευξη τύπου στον 42χρονο αγαπημένο μου Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μου έχει χαρίσει μία από τις πιο ωραίες στιγμές. Πες αυτό με το ταρατατά θα πεις, ε. Όταν έπεσε, όχι, όταν έπεσε στην αγκαλιά μου μετά εκείνο το Αλής του Μνήμης, Ηρακλής Ολυμπιακός 2-1 με την τρελή ανατροπή στο τελευταίο λεπτό. Ηρακλής. Ενώ τον έχει τραβήξει, έχει πνιγεί στις αγκαλιές, Ηρακλής Ολυμπιακός, το 2-1. Πρώτη αγωνιστική. Ενώ έχει πνιγεί στις αγκαλιές του κόσμου, τον τραβάει ο κόσμος, έχουν φύγει ρούχα, πόδια, χέρια, παντελόνια, κρέμα από πάνω του και μου μιλάει, μου λέει κάτι επί σχεδόν 1,5 λεπτό στο αυτί μου. Από τις πιο ωραίες στιγμές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές, όχι μόνο ποδοσφαιρικές. Τεράστιος Δημήτρης Ελευθερόπουλος, αν ξέρετε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή Έλληνα που να έπαιρνε αεροπλάνο το πρωί από την Αθήνα, να πάει να δει θέατρο στο Λονδίνο για ένα βράδυ. Μπράβο. Και το επόμενο πρωί να γυρίσει, ναι, να μου το πείτε, έτσι. Δίνω κινητό 6932-522-829. Έπαιρνε εγώ αεροπλάνο και έβλεπα ο Μαλάτσι. Το ίδιο δεν είναι. Και ακόμα καλύτερο. Έτσι, μπράβο. Αθηνά περιμένουμε τη συνέχεια, έτσι. Σε κανένα δήμο θα δουλεύει, ρε. Ναι, 130 Αθηνά περιμένουμε τη συνέχεια. Αν προλαβαίνεις και αν θέλεις, μετά το αλλά έτσι είσαι πολύ χαρούμενη. Πρώτη μέρα συνεργασία σου, αλλά στείλε τη συνέχεια από εκεί μετά του μηνύματος. Αλλά ευτυχισμένη θέλει να πει. Καμία απάντηση. Δεν ξέρω, κάτι άλλο θέλει να πει. Υποψιάζομαι. Λοιπόν, καμία απάντηση για το ποιο είναι το αιώνιο δευτερόλεπτο. Ντρέπομαι. Ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ 1981. Ποιο είναι αυτό το αιώνιο δευτερόλεπτο. Εμπλέκεται ελληνικός σύλλογος. Σύλλογος είπα. Ζητώ συγγνώμη. Συλλογάρα. Έχω... Με Ευρώπη το 81 είχαμε παίξει. Α, με την Άρισο. Και παίζαμε τη Σωσόκη. Παπαδό, πλάσε με ρε φίλε με τον μπάσκετ 81. Σε παρακαλώ πολύ. Άσε με. Λοιπόν, έχω καμιά δεκαριά θεματάκια από το εψασινό Απόλλων Σμύρνης Άρης. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ήσυχα στο σπίτι σου παιχνίδι, αφοσιωμένος εκεί, με 152 σημειώσεις. Πρέπει να έχω γύρω σε 1.859.000 σημειώσεις. Λοιπόν, ερώτηση απλή. Από ποιο σημείο, από ποιο γεγονός και έπειτα, ο Απόλλων Σμύρνης ανεβάζει απόδοση και τελικά ισοφαρίζει. Στο 45ο λεπτό. Ξεκινάει πάρα πολύ χάλια. Από ένα σημείο και μετά θέλω για τους γάτους που βλέπουν μπάλα, για τους γάτους. Από ένα σημείο και μετά είναι ένα κομβικό σημείο, αρχίζει και ανεβάζει απόδοση, την κλιμακώνει προς τα πάνω και τελικά ισοφαρίζει. Ποιο είναι το γεγονός αυτό, από ένα γεγονός. Το οποίο, για το οποίο πρέπει κάτι να κάνει η UEFA. Ώστε να μην γίνεται. Μάλιστα. Πρέπει να κάνει κάτι η UEFA ώστε να μην γίνεται. Φτάνει το χεράκι που έχει βάλει βρώμα UEFA στο ποδόσφαιρό μας. Έτσι το θέλουμε. Έχει λίγο κόσμο από όλων, αλλά έχει και νέο, ε. Βέβαια έχει. Ναι, ναι. Και έχει φανατίλες και έχει πολύ ωραίο. Εκεί γύρω στο 88 που διώχνει την μπάλα, κάποιο ρίχνει πλάγιο out και φεύγει στην Κερκίδα. Ο Βαλεριάνος. Ναι. Και κατεβαίνει από την Κερκίδα, το βλέπει. Πάει στο σκεπαστό, νομίζω, ναι, και ξαναπέφτει πίσω. Το βλέπει στο φουτεράκι που φοράει άλλο. Ούλτρα. Ναι, άστο. Τρελό, τρελή που τι έχουν, Παναγιώτη. Ναι. Κολεγιακά δεν είδε. Αδιάβροκα δεν είδε. Κολεγιακά δεν είδε. Έχουν κολεγιακό απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Χίλια μπράβο του για το φανταστικό πανό. Δέλη Ψυχάρα, ναι, για τον Γιώργο Δελιζήση, εμβληματική πλέον μορφή στην ιστορία του Απόλλωνα Σμύρνης. Νόμιζα να πεις για τα μπούτια γυναικεία. Που τιμάνε έτσι τον νυν αρχηγό του Άρεος, μεγάλο πανό, λευκό, με μεγάλα μπλε γράμματα απέναντι ακριβώς από την κάμερα. Με αυτό με τον Γιάννη τον Δέλκο το είπαμε. Δέλη Ψυχάρα.
Άντε, παλά, αυτό που το ανέφερε ο Παναγιώτης. Όχι ρε 7-11. Όχι, δεν αυτός. Αυτός έχει. Ρε 7-11 σοβαρά. Αυτός εδώ. Αν μπει σε Boca River. Θα πεις είναι για τέτοιο, γεννημένος για τέτοιο μάτς. Μάτια μου. Θα τον φάει ο φωτορεπόρτερ που είναι από πίσω. Είδες ένα φωτορεπόρτερ. Θα με τη φλωρούμε και εμείς την Boca, ρε. Αν σου πω. Χρήστο. Σήκωσε μουσική για να σου πούμε ποιον στέλνει ο 7-11. Ναι ρε τώρα 7-11 προσπαθώ εγώ να σε καλύψω αλλά τώρα 7-11 να σε καλά έκανε τον Χρήστο τον Γιώση να πέσει στο πάτωμα. Δηλαδή καλά που δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Μην το φέρνεις σε δυσκολευθείς τον 7-11 φτάνει. Από την Πολυθρόνα 7-11 έπεσε στο πάτωμα. Μου έρχεται να το διαβάσω. Όχι, μην το διαβάζεις ακόμα. Ειλικρινά. Εδώ για το αιώνιο δευτερόλεπτο μας ήρθε η απάντηση. Γιατί δεν το στείλει κανείς άλλος. Άντε επιτέλους 7-18. Μπράβο ρε εσύ. 2-18 τι είναι. Μπράβο ρε 2-18. Μπράντε επιτέλους. Ναι. Αν δεν είναι ο Δωνάρης 8 δεν ξαναπατάω. Μπράβο ρε 2-18. 10 λεπτά ακόμα. Μπράβο 2-18. Κάτι θα έλεγες, κάτι για αυτό που σου είπε, κάτι θα έλεγες, κάτι είπες πριν. Δηλαδή αυτός ρε φίλε που στέλνει 7-11 θα τον μαχαιρώσει φωτορεπόρτερ όταν βγουν οι ομάδες. Είχε ένα φωτορεπόρτερ από πίσω τον είδατε. Πολύ λίγο το είναι στο μάτι μου, δηλαδή πρέπει αν τον δει μπροστά του ο Βαρέλα τεράστιες φιγούρες. Θα πάθει καρδιά. Αυτόν τον φωτορεπόρτερ, δηλαδή αν παίζει μάτσο πάω, ξεντούμπα. Και γυρίσει ο Βαρέλα να κοιτάξει, έχει βγει μπάλα out, corner. Και γυρίσει ο άνθρωπος να κοιτάξει την μπάλα, αν τι βγήκε. Και δει αυτόν, πιστεύω ότι ο Βαρέλα θα φύγει από το γήπεδο. Θα σε σκοτώσω! Θα σε σκοτώσω! Λοιπόν, ένα άλλο τρυφερό σημείο του χθεσινού αγώνα, βασικά είναι μετά τον αγώνα, μου το ανέφερε τώρα στο διάλειμμα και ο Παπαδόπουλας, ρωτάει ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, ο Στέλιος ο Σωτηρόπουλος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ από τον πάγκο του Ρουμάνου coach Γιάννη Ματζουράκη. Του λέει, θα σας ρωτήσω ευθέως. Βάλε και post blue, αφού βάλαμε πλασίμπο σήμερα, το πήραμε σε ρί. Βάλε post blue, ναι. Να πέσουμε τρεις ταχύτητες κάτω. Τώρα θα δεις. Λέει, θα το ρωτάει, θα σωθεί ο Απόλλων, Γιάννης Ματζουράκης. Μάντης είσαι. Είσαι Μάντης. Στέλιος Σωτηρόπουλος. Όχι, Γιάννης Ματζουράκης. Ούτε εγώ. Θα παλέψουμε όμως, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ. Καημένος ο ρεπόρτερ, όχι, απάντησε. Χίλια μπράβο στον Γιάννη Ματζουράκη για μία ακόμη, για ένα πολύ ωραίο outfit, καταπληκτικό και το εννοώ, δεν κάνω πλάκα, ανοιχτό ροζ με ανοιχτό γαλάζιο καρό πουκάμισο. Μπράβο. Και σκούρι μπλε γραβάτα. Μπράβο στον Γιάννη Ματζουράκη, τον 69χρονο Ρουμάνο coach του Απόλλωνα Σμύρνης. Αν το δεις στη Λαγκαδά, πρέπει να στρίψεις δεξιά και στα βούρκα. Αυτό είναι κομματάρα, ρε. Όχι, δεν έλεγα αυτό. Δεν έλεγες αυτό, εσύ. Α, γι' αυτό λέω. Βαρέθηκα. Εσύ είδες κοιμισμένο τώρα. Το βαριέμαι αυτό τώρα. Εσύ είδες κοιμισμένο. Άσε τώρα, ρε, Ασλάμα τώρα. Θα σου βάλω post blue. Λοιπόν. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Άκου τι σου βάζω, ρε, Ασλάμα. Ερώτηση κυρίως στον κόσμο του Άρη. Η χθεσινή όμορφη εμφάνιση του Άρεος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είναι έργο του Απόστολου του Τερζή. Ρωτάμε, είναι έργο του Απόστολου Τερζή. Άκουσα κάποιους ψιθύρους γιατί να μην μείνει στον πάγκο του Άρη ο Απόστολος ο Τερζής που έχει την εμπειρία και από τη Βέρεια και είναι άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Θόδωρου του Καρυπίδη. Εντάξει, κατάπιες τη γλώσσα σου, την κομματάρα. Ναι, ρε, ωραίο κομμάτι. Έτσι, μπράβο. Ωραίο κομμάτι. Ναι. Λοιπόν, μήνυμα από το 501, πραγματικό αραβούργημα. Πραγματικό αραβούργημα. Το συγκρίνω μόνο με το απίστευτο τακουνάκι που κάνει χθες η τεράστια παικτούρα ο Νικολά Ντιγκινί. Ρε Ντιγκινί, bonjour. Το δύσκολο ποιο είναι όμως αυτό το τακουνάκι. Ο το κάνει με το αριστερό. Εννοείται. Γιατί έχει την μπάλα στο δεξί, ρε παιδί. Εννοείται. Υπολογίζει. Ναι. Με την πρώτη ματιά, ναι. Νομίζω το κάνει με το δεξί απευθείας. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι κατάλαβα. Αλλά η μαγιά είναι το έτσι. Κάνει με το αριστερό. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Για την ιστορία. Το 0-1. Στο 19 δευτερόλεπτο, ο Ματέο Εζεκιέλ Γκαρσία. Χίλια μπράβο στον Γιώργο Χαϊκάλη. Είναι ο πρώτος που το λέει πλήρως το ονοματεπώνυμό του. Είναι Ματέο Εζεκιέλ Γκαρσία. Το 1-1, ο Παναγιώτης Σωτριάδης στο 45ο λεπτό. Με δεξί tap-in. Ο πρώτος sportcaster Έλληνας που θα πει ότι αυτό το goal είναι tap-in. Από μένα έχει δώρο αυτοκίνητο. Αλλά δεν θα το πει κανείς. Μιλάμε για τέτοια βλαχιά. Ο πρώτος που θα πει τον goal αυτό δεν είναι πλασέ, είναι tap-in. Έτσι, ο πιο πρώτο που το πει έχει από μένα δώρο αυτοκίνητο. Το εννοώ. Τι είπες, πώς το είπε, Ματέο Ζεκιέλ Γκαρσία. Το πλήρωσε με το επώνυμό του. Λοιπόν, αυτή, και το. Ναι, πες. Κάτι μου θυμίζει και με το Μουντιάλ του 86, το 6 προς 14, η αίρεση. Ναι, καλά, Ζεκιέλ είναι κλασικό, ναι. Λατίνο. Το έχουν και στην Ελλάδα οι μισοί Λατίνοι, το έχουν middle name. Θυμάσαι, όλο το γήπεδο υπήρχε και αυτό. Και τη ΣΑΕΚ δεν είναι, Ζεκιέλ Πόνσε.
Εζακίελ, ναι, δεν είναι. Ναι, μόνο ναι. Το, σαν όνομα αυτό βασικό. Σε λίγο θα σχολιάσω κάτι ρομανίστα. Ναι. Στο 61 το λεπτό, το 1-2, προσέξτε λίγο. Γκολάρα τεράστια ποδοσφαιρική. Τεράστια. Ο Άρης παίζει ποδόσφαιρο όταν πει να παίξει ποδόσφαιρο. Παίζει τόσο θελκτικό που δεν το παίζει, νομίζω, καμία ομάδα στην Ελλάδα. Με εξαίρεση τα μωρά του Δόνη. Σε κάποια πεντάλεπτα. Ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο αυτό μόνο να το ονειρευτεί μπορεί. Κάνει τρελά πράγματα ο Άρης και από τον άξονα. Όχι μόνο αυτά που είναι το τελευταίο εγχειρίδιο, το εγχειρίδιο της δεκαετίας που τα βάζει πλέον και η Αγγλία και τα έχω συγχαθεί τα γκολ αυτά. Πλάγιο ανέβασμα και overlap μέσα στην περιοχή. Γύρισμα στο πέναλτι και γκολ. Δεν βάζει τέτοια μόνο γκολ ο Άρης. Βάζει πολύ δύσκολα γκολ. Με περίπλοκες ποδοσφαιρικές συνεργασίες που για να τα κάνεις. Πρέπει να έχεις και τεχνίτες παικταράδες, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει το Μαουρίτσιο. Καλά, που ναι. Μπροστά στον Γκάμα, ναι, ας πούμε, ναι. Και τον Ματέο Γκαρσία, ναι. Είναι Γκασμαδίας. Είναι αύριο ΠΑΟΚ με επιθετικό. Το γκολ, ναι. Του Μπρούνο Γκάμα, λίγο έξω και λίγο αριστερά από τον άξονα, λίγο στην περιοχή, την δίνει στον Νικολά Ντιγκινή, που έχει πλάτη στην εστία, με αμυντικό πάνω του, στοπ με το δεξί. Πραγματικά τρελό στόπ με το δεξί. Το τακουνάκι του Βούτσα. Και καθαρά χορευτικό Αλαφρέντα Στέρ. Τακουνάκι με το αριστερό. Πραγματικά απίστευτο τακουνάκι. Και άψογη εκτέλεση. Πραγματικός πυροβολισμός με το αριστερό σε πρώτο χρόνο του Μπρούνο Γκάμα. Τεράστιο ποδοσφαιρικό γκολ. Το οποίο δεν υπάρχει στο ρεπερτόριο του φετινού ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν μπει, ναι. Θα μπει έτσι μία φορά στη κουτούρου, σεζόν. Κουτούρου λες. Δύο, ναι, φορές, ναι, στη σεζόν. Πέρσι που έτρεπε τα ματάκια σου. Ναι. Ο Άρης το έχει. Κοκκινήσανε. Ο Άρης το έχει. Μπράβο, αυτό. Μπράβο, γι' αυτό ο είναι κορίτσι. Το έχει. Μπράβο. Έχουμε και τη Αθηνά το μήνυμα. Το διαβάζω και μετά σχολιάζει. Εσύ Παναγιώτη Ρωμανίστα που, ναι, είδε, εγώ το έχω δει κάνει, ναι, του Ρωμανίστα. Και το 164 μήνυμα, μην ξεχάσουμε έτσι. Ναι, να μην ξεχάσουμε, να πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καλημέρα, λέει ο αγαπημένο Παοξή 164 και λίγο με μπερδεύει. Εμένα λίγο με μπέρδεψε, να σου πω την καλημέρα. Μετά την χθεσινή ήττα του Απόλλωνα, βγήκε από την πορεία του πρωταθλητισμού. Ευτυχώς μας μένει ο στόχος της Ευρώπης. Κρίμα. Τι, συγγνώμη, 164 σήμερα... Σβηλικός. Με μπερδεύεις. Μήπως έχεις βάλει λάθος κριτική. Κάτι εννοεί αυτός τώρα, αλλά εμείς δεν το πιάνουμε. Ντούγανς. Μετά την χθεσινή ήττα του Απόλλωνα, βγήκε, δηλαδή ο Απόλλωνας. Έτσι πάει συντακτικά. Ναι. Ο Απόλλωνας βγήκε. Μήπως το εννοούσε ότι είναι τα ντέρμπι πρωταθλήματος το χθεσινό. Κορυφή, ας πούμε. Από κάτι την τέτοιο. Πορεία του Ιρωνικά, κάτι τέτοιο. Αν πως πάει εκεί. Μα, στο ότι η Απόλλωνα άρεσε και καλά, τον ντέρμπι, τέλος πάντων. Και λέει, μας μένει, ευτυχώς, μας μένει ο στόχος της Ευρώπης. Κρίμα. Ότι και ο Απόλλωνας Μύρνης στην ουσία πήγαινε για, ναι, για πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω και εγώ και ο Παναγιώτης. Ναι. Εντάξει. Είπαμε, ο 2-18 απαντάει πολύ πολύ σωστά και θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Μόσχας 87-84. Ακριβώς εκεί είναι το αιώνιο. Έχω τον αγώνα γραμμένο. Κλαίω. Βιντεοκασέτα. Θέλω να αλλά μου πάρεις να δω να είναι. Τελευταίο, ναι, πεντάλεπτο. Ναι. Τάφο του Ινδού και, ναι, δεν συσμαζεύεται έτσι. Ήταν όμιλος των 6 ομάδων. Τον 6, ναι. Είναι απόγευμα. Έχω κάνει κοπάνα με τον συμμαθητή μου τότε, Πλάτωνα Δασκαλίδη, οπαδό του Άρεος, της γνωστής οικογένειας των Κοσματοπολών. Πλάτωνα, καλημέρα, είτε μας ακούσετε όχι. Ένα παιδί με απίθανη κουλτούρα και τεράστια και μουσική και μπασκετική παιδεία. Κάνουμε κοπάνα και το βλέπουμε το μάτς στο καφέ κάτω από το ανοιχτό της Χάνθ. Κάτω από τις κερκίδες της Χάνθ. Όποιος το έχει προλάβει, λογικά πρέπει να χύνει τώρα που το με ακούει να το λέω. Να χύνει μαύρο δάκρυ εννοώ. Λοιπόν, το λέω και πάμε σε αυτό που είπε τώρα ο Χρήστος Κιώσης. Είναι το περίφημο μπάσιμο του Απόστολου Κόντου, ναι. Το δευτερόλεπτο, το οποίο διαρκεί περίπου 1,5 αιώνα. Ορίεται στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο coach της. Αχ, δεν τον κόβεις. Αχ, τον λες φίλε. Δεν θυμάμαι ρε Μάρη τώρα. Coach. Ορίεται, κλαίει, χτυπιέται, φωνάζει. Σφαγή των κομμουνιστών της Σοβιετικής Ένωσης. Από τους δυτικούς καπιταλιστές, από τη Motor Oil του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι. Ο ίδιος που οριότανε για σφαγή και ατμόσφαιρα αφρικάνικη κατά την Ελλάδα. Γκομέλσκι ήταν. Αλεξάνδρου Γκομέλσκι. Ήταν ο Αλεξάνδρου Γκομέλσκι. Ναι. Γκομέλσκι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει χάσει στην Μόσχα με 83-80. Δεν είναι νοκάουτ, είναι όμιλος, έτσι. Έτσι, νέο μήνυμα από 141, Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κύπελο πρωταθλητριών. Με τεράστιο πρόεδρο Παναθηναϊκός. Έδωσε, θέλω μάγκα.
Στον γάμα σίγμα, στον μπάσκετ. Ναι. Στον μπάσκετ. Ντρέπομαι. Πες το μικρό του. Τα πρώτα 6 γράμματα είναι η πιο γνωστή λέξη στην Ελλάδα. Μαλακατές! Πώς το έδεσα, τι ωραίο! Σε παραδέχομαι! Τι ωραίο που παραδέχομαι! Τι ωραίο που είμαι, άμυνη μου γυναίκα, μόνο με μένα! Ντρέπομαι που με ξεφτέλησες, ντρέπομαι που το ξέχασα. Γιάννης Μαλακατές. Μαλακατές. Μεγάλη μορφή, gentleman. Gentleman. Έτσι. Το τεράστιο αυτό δευτερόλεπτο, το μπάσιμο αυτό του κόντου, κερδίζει φάουλ και εκτελεί εύστοχα δύο βολές και θυμάμαι να πανηγυρίζει όλος ο χώρος. Όλος ο χώρος στο καφέ εκείνο κάτω από τη Χάνθ. Όταν φύγαν τι έγινε όμως. Παοκτσίδες, Αριανοί, Ολυμπιακοί, όλοι ήμασταν μπασκετικοί και πανηγυρίζαμε για τη μεγάλη νίκη του τεράστιου εκείνου Παναθηναϊκού. Λατρεμένος Παναθηναϊκός, πάντα στην καρδιά μου. Λατρεμένο το γήπεδο. Πάντα. Με Απόστολο Κόντο, ο πρώτος ο οποίος. Και όσοι, ο πρώτος ο οποίος ξεπεράσει 10.000 πόντους, ε. Όχι. Ο Γκούμας ήταν. Βασίλης Γκούμας. Ναι. Βασίλης Γκούμας. Σταματάει ο αγώνας ΑΕΚ ΒΑΟ. Ναι. Τη στιγμή που βάζει τον πόντο νούμερο 10.000, σταματάει ο αγώνας εκείνη τη στιγμή και του δίνει την μπάλα ο αρχηγός του ΒΑΟ και playmaker, πρώην άσος του ΠΑΟΚ. Μην το πεις εσύ. Μήτας. Όχι. Playmaker. Όχι τριάρι. Δεν θυμάμαι. Ασόδιο, κοντός. Δεν θυμάμαι. Αλέκος. Σακελάριος. Παρασκευάς. Αν είχε ένα γραμμάριο τσίπα, θα πει δεν ξανασχολούμαι με μπάσκετ. Εντάξει, καλά, ρε Σλαβά. Μια μου τη φέρνει, μια σου τη φέρνουν. Τι να κάνω. Αλλά είχε σταματήσει και ένα παιχνίδι τη ΑΕΚ, θυμάμαι. Απόστολο Κόντο. Έχει βάλει πολλού πόντου ένα παιχνίδι. Το έχω. Φωτογραφία. Σούπερ μπάσκετ. Σούπερ μπάσκετ. Ολοσέλιδο. Που είναι ο Αλέκος Παρασκευάς. Του δίνει την μπάλα. Μπροστά η μπάλα γράφει 10.000. Και είναι και οι δύο χαμογελαστοί. Στο Βασίλη τον Κούμα. Μάλιστα. Σε ΑΕΚ ΒΑΟ. Ναι. Κοίταξε, για να σου πω την αλήθεια, εγώ μπάσκετ θυμάμαι από το 82-83 και μετά. Ναι, ρε, εσύ καλά θυμάσαι, εντάξει. Πιο παλιά δεν έχω και εικόνα, δηλαδή. Εσύ θυμάσαι σε μάτς που ήμουν μέσα εγώ και δεν τα θυμάμαι καθόλου. Ναι. Θυμάσαι τουλάχιστον στοιχεία παράδειγμα. Εσύ βασικά θυμάσαι πολλοί αριθμούς. Εγώ δεν θυμάμαι αριθμούς. Σκορ δεν θυμάμαι. Ναι. Ήμουν μέσα σε 100 μάτς του Ηρακλέους. Πώς το είπες στο περιοδικό? Περιοδικά, ρε, το σπορ μπάσκετ. Ναι. Το άλλο πώς λέγονταν. Περίμενε, το αγόραζα. Δύο βγαίνανε. Το βασικό το πρώτο που είχε το σούπερ μπάσκετ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε. Ναι. Το αγόραζα. Δεν υπάρχει τεύχος που να μην το έχω αγοράσει δύο φορές. Ναι. Τα πιο πολλά τα είχα αγοράσει τρεις. Ναι. Δύο τα κρατούσα. Ίσα-ίσα εγώ πρόλαβα ένα ή δύο τεύχη, αν θυμάμαι καλά. Και το άλλο που θα σου πω τώρα. Ναι. Όχι το τρίποντο, εντάξει. Και έκοβα, τα έκοβα τα άλλα, τα έκανα στον τοίχο αφήσει. Εγώ έπαιρνα δύο φορές έπαιρνα εφημερίδες όταν. Στη Γενέβη. Και εγώ το έκανα. Δύο φορές, μία για να τις κρατήσω, μία για να κόψω. Κατάλαβες. Και εγώ το έκανα. Ναι, πινούσαμε στο σχολείο για να πάρουμε εφημερίδες. Και το ιταλικό σούπερ μπάσκετ το έπαιρνα δύο φορές. Την μία για να το έχω όπως είναι και την άλλη για να κόψω μόνο φωτογραφίες και αφήσεις λεγόταν... από αμερικάνικο. Σούπερ μπάσκετ, ιταλικό. Gigantical basket, νομίζω. Κάπως έτσι λεγόταν. Τέλος πάντων, το άλλο λεγόταν μπασκετόραμα. Μετά το μπασκετόραμα, ναι. Μοντερνιά, εντάξει. Μοντερνιά, λες. Αυτό για μένα είναι μοντερνιά. Εντάξει. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, από εδώ χρωστάμε κάτι άλλο. Τι, της Αθηνάς να πάμε. Ναι, διάβασε της Αθηνάς. Διάβασε και να πούμε χορηγούς, λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα και μετά του Ρωμανίστα. Ο 789 ο Ρωμανίστα θα το διαβάσει ο Παναγιώτη σε λίγο. Μετά. Η Αθηνά λέει: πιστεύω για τον Απόστολο Τερζή ότι έκανε καλύτερο κοουτσάρισμα από τον Ερέρα. Θέλω όμως άλλο προπονητή. Mm. Είμαι στην δουλειά και έχω πει στο αφεντικό να βάλει λίμπερο για να σας ακούω. Αθηνά από κυτρινόμαυρη. Μοναστηρίου. Αθηνά, από καρδιάς ένα τεράστιο ευχαριστώ και βαθιά υπόκληση για ό,τι κάνεις για μας. Το εννοώ. Γιατί αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Φιλιά στο φίλο. Ο 141 το βρίσκει, είπαμε, ναι, για Παναθηναϊκό Τσεσεκά Μόσχας. Με Απόστολο Κόντο να ευστοχεί και στις δύο βολές. Διάβασε το Ρωμανίστα. Συγγνώμη, διάβασε το εσύ. Ένα μπράβο στον Παπαδόπουλα που ήμνησε χθες το αληθινό ποδόσφαιρο. Που ζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και δεν ξεπουλήθηκε όπως σε κάτι νησιά, λέει ο Ρωμανίστα, και ρίχνει αλάτι στις βρετανικές ποδοσφαιρικές πληγές μου. Μεγάλα πουλήματα μας έχουν κάνει οι Άγγλοι τα τελευταία χρόνια, σε εμάς που τους προσκυνάμε. Καταρχάς θεωρώ μεγαλύτερο ξεφτελισμό δεν υπάρχει. Ποιο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα από το ότι στο νέο Γουέμπλεϊ, που είναι ένας, τέλος πάντων, για μένα είναι μετός. Πανέμορφο γήπεδο μοντέρνο, αλλά είναι μετός. Δεν κράτησαν απόξω τους δίδυμους πύργους. Δεν είναι δίδυμοι. Απορώ πώς το κάνουν αυτό οι Άγγλοι. Τέσσερις. Δύο είναι. Twin Towers. Α, δύο, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ, ναι. Αγγλία. Ναι. Δηλαδή, γύρισαν στους τάφους δισεκατομμύρια κορμιά Άγγλων ποδοσφαιριστών και παραγόντων και προπονητών. Δεν μου κρατάς απέξω τους δίδυμους πύργους. Αυτό αν το έκανε ο Ηρακλής,
Εγώ σταματούσα να μυρακλείς. Είναι σημεία των καιρών. Κοίταξε, Ρωμανίστα, λίγο για να είμαι δίκαιος. Εμένα μου αρέσει η ατμόσφαιρα στην Αγγλία τη δεκαετία του 70, δεν την πρόλαβα. Όσα βλέπω τέλος πάντων. Αυτή η λασπούρα, η ομίχλη, το κόπι, η όρθι κτλ. Ιταλία, διαλύθηκαν τα πέταλα. Κούξ, Ριντουσίμπι, Λάτσιο κτλ. Έχω χαθεί όλα αυτά. Στο βωμό τέλος πάντων του χρήματος και όλο αυτό το πράγμα που έχει στήσει η UEFA. Εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι. Οι άλλοι έχουν παραμείνει έτσι. Αυτό σε εγωιτεύει. Αν μη τι άλλο, σε εγωιτεύει. Και όσο μπορούν, θα το κρατάνε. Αυτά. Διάλειμμα, Μάρια. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφω αυτή τη φορά με και τον. Και πριν. Μην το ξεχάσω. Όποιος μπορεί να δει το DVD του Μαραντόνα, ο οποίος είναι χοντρός, παιδί μου, σε εκείνη την εποχή, το τεστιμόνιο που είχαν δώσει για τον Μαραντόνα στο Λαμπομπονέρα, είναι και ο Καντονά, νομίζω, μέσα, ο Χιγκίτα κτλ. Και μετά μιλάει στον κόσμο, δακρύζει, βουρκώνει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Εκεί να δεις φάτσες, φίλε. Εκεί, αν δεν σηκωθεί η τρίχα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλη πλέμπα. Δεν υπάρχει. Όλη πλέμπα. Ναι, ναι, πλέμπα, καλά. Όποιος μπορεί να το δει, το έχω πάρει εγώ. Λοιπόν, παιδιά, επιστρέφω αυτή τη φορά με, μιας και είναι και αυτός για τα σίδερα. Τώρα μπαίνει στην κλήρωση 726. Τώρα ναι. Τώρα ναι. Έτσι. Θάνο, τώρα μπαίνει στην κλήρωση, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, διαβάζοντας μία ακόμη φορά το μήνυμα του θαλαμοφύλακα. Έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα για τα πολιτικά δρόμενα της Κατερίνης. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να μας λένε απολύτης τους, αλλά κάτι κοτάρες πιερίας τις θέλουμε να ασχολούνται με αμπαλαέα ράψοντι και άλλα ωραία. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής του Άρη που έχει τα μούτρα σημερινός τώρα είναι στο ρόστερ του Άρη για να παίξει σε Boca River Plate, το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon τα Express. Μαζί μας, αλλά μπρατσέτα πήγαμε με τον Γιαβορίδη Σπύρο, ένα όνομα εγγύηση του σέρβις κουφωμάτων και ρολών, πλησές ήταν για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 100 ευρώ. Πού το βρίσκουμε, κάτω του Μπαπ Ταλόφου 31 και στο τηλέφωνο 2315 53 93 10. Μαζί μας είχαμε και την Injection Service. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις back, ένα όμως για να τα καθαρίσεις. Απόλλων 18 και αυτός στην κάτω τούμπα, στον κήπο του καλού και στο injectionservice.gr. Έχουμε και Μαργαριτόπουλο Μάρη, διάβασέ τον. Ναι, ναι. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος κοντά μας. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο, σε Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε θέση να σε καλύψουμε για κάθε, να καλύψουμε κάθε απαίτησή σου με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, μπες στο margaritopoulos.com για να πάρεις πληροφορίες ή αλλιώς κάλεσε στο 2130, πρόσεξε, δεν λαθεύω, σωστεύω, 2130 είναι 278-279. Με λίγα λόγια, ο Μαργαριτόπουλος είναι το αντίθετο της ακιδείας. Είναι μια αντιακιδεία ολόκληρος ο Μαργαριτόπουλος. Κάνει λάθος ο Τακινάρτη, ο οποίος τιμή είναι και σήμερα στέλνει μήνυμα. Ρεάλ στον τάφο του Ινδού, μήπως. Joy Division, αν σας παίρνει. Θα βάλουμε. Μάλλον, θα βάλουμε, θα ναι. Βάλουμε το Shadow ναι. Play. Θα βάλουμε Shadow Play ή το για σένα αφιερωμένο και τη Βικτόρια. Ναι, έτσι, μπράβο. Και θα πούμε την ιστορία σου. Ναι. Παιδιά, μετά το break, μην τηλεφωνείτε να περάσουν 5 λεπτά για να σας πούμε την συγκλονιστική ιστορία του οπαδού του ΠΑΟΚ, του Τακινάρτη, του Χρήστου. Και της Βικτόριας που γιόρτασε την Κυριακή, όποιος δεν, όποιου η καρδιά δεν ραγίσει, έχει πρόβλημα. Πρέπει να βάλει καρδιά από μάουμαο. Τον παρακαλάω να κάνει μια τέτοια εκπομπή στο YouTube, να γίνει πάταγος. Πάταγος να γίνει. Αλλά, αλλά. Πότε ρε φίλε. Θα βρούμε θα χρόνο. Πρέστο. Θα το οργανώσω καλά, εγώ μη στεναχωριέσαι. Και πώς, και τι. Να δεις τι έχει να γίνει. Πώς, χρόνο τι, κανένα χρήμα λίγο τίποτα. Θα βρούμε χρήμα. Παναγιώτη, τι να το κάνεις, σου δίνω εγώ ρε. Τι να μου δίνεις. Ας σου δίνω εγώ ρε σλάμα. Καλά. Παίρνεις εδώ πέρα 1200 ευρώ, να μου δεις και εμένα. Εντάξει φίλε, ψίχου λέει, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, 883 λέει μήπως είναι ο Τάδε, Μπάμπης Θάνος και η μήνυση έρχεται σε λίγο και σε αυτόν θα πάει στο, στο σπίτι του. Ήδη έχει κινηθεί. Τι φαντάζεσαι, το εννοεί. Να κάνει και σε τσαλτίδι σε όλους έτσι και να πάει μια μέρα στο δικαστήριο. Να τη συνέχεια μα λαμπά, αφού ναι, ναι, φίλα. Έκανε, το έκανε πράξη. Άντε, το αφήνουμε μέχρι και μισή. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Ποιος ποδοσφαιριστής από το τωρινό ρόστερ του Άρεος αγωνίστηκε και εψέ και ήταν στους διακριθέντες. Είναι, έχει την φάτσα, έχει τα μούτρα. Το λέω με την καλή έννοια, τα μούτρα για να αγωνιστεί σε αργεντίνικο El Clásico. Δεν σημαίνει ότι ντέτε καλά πρέπει να είναι Αργεντίνος. Μπορεί να είναι Γάλλος, μπορεί να είναι Έλληνας, μπορεί να είναι Αμερικανός, μπορεί να είναι Κινέζος, έτσι. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το επώνυμο της Πεκτούρας, αποστολή στο 54526. Είπαμε να μην καλέσει ο κόσμος για τα 5 πρώτα λεπτά. Φίλε, κλείσε, κλείσε και κάλεσε σε 5 λεπτά από τώρα για να τιμήσουμε τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Τακινάρντι, τον Χρήστο, με την συγκλονιστική ιστορία ζωής με την αγαπημένη του Βικτόρια. Χορηγούς δεύτερης ώρας δίνουμε.
Απάντησε κι άλλο, έτσι, 141, Παναθηναϊκό Τσεσκά. Ναι, ναι, το είπαμε. Ναι, αυτό δεν είναι καλά, αυτό δεν είναι κέπα. Λοιπόν, η κατάκηση από τον γκρουπ είναι κοντά μα. Το καινούριο αυτοκίνητο είναι ακριβό. Οι εποχές δύσκολες, ένα καλό μεταχειρισμένο φαίνεται η καλύτερη λύση. Μην ταλαιπωρήστε, γιατί εδώ στην Βόρεια την Ελλάδα υπάρχει η Κατάκης Auto Group. Μια εταιρεία με μεγάλη αξιοπιστία στην επιλογή και διάθεση αυτοκινήτων. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα με διαφάνεια να αναρτεί το ιστορικό του κάθε αυτοκινήτου. Ήτι, σέρβις χιλιόμετρα κταίω στο ίντερνετ. Μπαίνεις στο κατάκης.gr και τα βλέπεις όλα. Μπείτε στο κατάκης.gr και θα αγοράσετε το κινητό πριν καν το δείτε. Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μεσημβρία Ενοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-1380-981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Δύο μαζεμένες απαντήσεις σωστές και ο Ηλίας και ο Γιώργος μπαίνουν στην κλήρωση έτσι για τον παίκτη του Άρη. Απλά ρε παιδιά τα πράγματα. Κάνει, σφυρίζει, κάνει μπαμ. Τώρα αν δεν τους ξέρεις, άλλο. Αν φατσικά δεν τους ξέρεις, άλλο. Εκεί δεν από τίποτα προς Θεού. Ρούμεν Κόλλες είναι κοντά μας. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Υγρασία, κρύο. Ξεχάστε τα με τα απίστευτα υλικά από τη βιομηχανία Ρούμεν Κόλλες. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά. Ρούμεν στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Η έδρα απαντάει στο τηλέφωνο 2310-719-221. Και στο rumen.gr, αυτό διαδίκτυο, έτσι όχι τηλέφωνο, μην καλέσει κανείς τηλεφωνικά rumen.gr, αυτό είναι διαδίκτυο, rumen.gr. Τεράστια μάτσο. Λοιπόν, Χρήστο, κλείσε τους πλασίμπο. Μπράβο ρε σκύλε. Έβαλε. Αφιερωμένο στον Τακινάρντι, τον οπαδό του ΠΑΟ, πιστό ακροατή του Λίμπερου και της εκπομπής μας. Και την Βικτόρια. Την αγαπημένη του Βικτόρια, με την οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι πλέον μαζί. Ο Τακινάρντι λατρεύει Joy Division. Την εισαγωγή και... θα την ξαναβάλουμε γιατί δεν πρέπει να μιλάει κανείς την εισαγωγή. Και την ιστορία του θα την πούμε με χαλή αυτό το κομμάτι. Βάλτε σκάνω τον Αρχίχριστο. Τεράστια ενάρξη. Λοιπόν. Από την Joy Division, πια πολύ. Το Liverpool φυσικά. Άντε καλά. Άντε ακόμα, όπως είσαι. Τι είναι, τους φλόρους του Manchester, είναι κορόιδο. Πάρε τα βουνά και φύγε. Κακόμοιρ. Καρά είναι από το Manchester. Έξω το Manchester, θα είναι από το Glicksburg. Σε συγκροτήματα. Πώς είπε τον Birmingham, Glicksburg, πώς το είπε. Σε συγκροτήματα, Manchester, Liverpool και εκεί σε κατουράω. Μόνο εκεί μάλλον. Γιατί είπε στο Γρασίδι, μέσα στο Γρασίδι, κακομοίρι. Και εκεί σε κατουράω. Το μοναδικό κατούριο που κάνατε ήταν εκεί πέρα στο πέταλο όταν δεν είχατε θέσει. Που πήγαινε κατουρίο στα πάνω σου που πήγαινε στην τουαλέτα. Και δεν πήγαινε στην τουαλέτα. Άντε, κακομοίρι. Και εκεί σε κατουράω. Πες την ιστορία, άντε. Λοιπόν, λέμε την ιστορία και απλά την παραδίδουμε στην κρίση σας. Ο Τακινάρντι, ο Χρήστος, ο παδός του ΠΑΟΚ, είχε δεσμό με μια κοπέλα Βικτόρια. Ήταν την Κυριακή η γιορτή, γι' αυτό και κάνουμε σήμερα την αναφορά. Ήταν Βικτόρια και Βικεντίου την Κυριακή, μας πέρασε. Τι κάναν λοιπόν τα παιδιά? Ήτανε ο ένας στο ένα δωμάτιο, ο άλλος στο άλλο δωμάτιο, σχεδόν καθημερινά. Και έγραφε ο ένας στον άλλον επιστολές. Έτσι. Και τις παρέδιδε ο ένας τον άλλον. Έτσι, με τη μορφή ενός άτυπου ταχυδρομείου. Post-blue. Και τις διάβαζαν. Και στη συνέχεια έρχονταν η απάντηση. Answer. Και νέα επιστολή. New. Νέα παράδοση. Νέα ανάγνωση. Σε ένα αέναο ερωτικό παιχνίδι μέσα στον ίδιο χώρο. Place. Η Βικτόρια και ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Τακινάρντι. Ο Τακινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ και η Βικτόρια. Το παραδίδουμε στην κρίση σου, το σχολιάζεις είτε SMS-ικά, FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, είτε τηλεφωνικά στο 2310-287-888. Ωραία. Όποιος θέλει τώρα, παιδιά, καλή. Ήδη περιμένει γραμμή. Καλημέρα στον φίλο ή στην φίλη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Με ξέρεις, αχάμπη. Α, ναι. Α, είναι ο Αγενής, ο νέος. Σήμερα ζωντανός ακούγεται, ναι. Έτσι, η γραμμή του, έτσι. Ναι, όντως, για κοιμήσει, τόσο κοιμήσει. Άντε, έλα, έλα. Έβαλα χάτς φρύδε, μπήκα και εγώ στον 21ο αιώνα. Μπράβο, μπράβο. Αλλά δυστυχώς ο διπλανός Παπαδόπουλα, επειδή έτσι πως πάει ο ΠΑΟΚ, έχει μπει Νοέμβρης και έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν έχουμε τι ασχοληθούμε. Ξέρεις ότι φέτος. Ναι, φέτος στην Ελλάδα, φέτος κάτι άλλο θα γιορτάζουν οι υπόλοιποι εκτός των Παοξίδων, έτσι. Πώς έχουν την Black Friday, θα έχουν αυτή τις Black Mondays. Κατάλαβες. Κάθε Δευτέρα έτσι θα είναι.
Τώρα μας λέει τι έγινε πριν 100 χρόνια με τον Τακινάρτη. Την άλλη Δευτέρα μετά που θα ξανακερδίσει ο ΠΑΟΚ θα μας λέει για τη μαγειρική. Την άλλη φορά θα μας λέει μια ιστορία τότε που ήταν νέος και δεν είχαν ανακαλυφθεί οι λάσπες ακόμα. Όταν εσύ δεν είχες ιδέα τι είναι από τον μπάσκετ. Δεν είχα ιδέα, ρε. Τι να ξέρω. Γιατί ποιος είχε ιδέα μετά πριν το 87 τι ήταν το μπάσκετ. Όχι, είχαν πολύ. Α, σε παραδέχω. Α, εδώ σε θέλονται. Αυτούς θέλω εγώ. Αυτούς θέλω εγώ. Τι θα τον κάνω. Τον ΠΑΟΚτσι που έμαθε μπάσκετ με τον Κόρφα. Άντε ρε, σταμάτα και να σταμά. Καλά ρε Γεροασλαμά, όλοι αυτοί που θέλεις να στα πούν αυτά τα quiz είσαι κανένα χειροκομείο, είναι βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Άρα αυτοί που στείλαν τώρα εδώ πέρα απάντηση στα τρία άτομα προφανώς βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα και το στείλανε. Γερομπαμπαλίδες, σαν και σένα θα είναι. Γερομπαμπαλίδες. Ο Γρηγόρης το λέει αυτό πολύ. Ναι, γερομπαμπαλίδες, ναι. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Βάλε ρε εσύ και ένα quiz, βάλε και ένα quiz που εμείς οι σαραντάριδες θα μπορούμε να απαντήσουμε ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Εσύ τώρα, όταν είσαι γέρος και ετοιμάζεσαι να δεις τα ραδίκια ανάποδα, σου έρχονται τα νιάτα σου. Τι θες να μιλάς για τα νιάτα σου, πώς τα κάνεις όλα καλύτερα γενιά σου. Αλλά εμείς τι φταίμε, ρε φίλε, δεν ξέρουμε τι γινόταν τότε. Ωραία, πάλι. Άλλο κάθε σχολιάσεις, αλλιώς πάμε. Κλείσε. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Δεν αν, δεν υπάρχει... και με κλείνεις, ε. Ναι. Αν δεν υπάρχει μουσική, και φύγαμε, ναι. Έχουμε βάλει 352 θέματα, ρε φίλε. Δεν δε μου λες. Περίμενε ένα. Περίμενε, άντε να είσαι γατώνει. Σε κρατάει. Άντε να σου βάλω φρέσκο θέμα. Τώρα σε κρατάει. Από όλους μείνεις άριστο, είδες. Το είδα, ναι. Μπράβο ρε σκύλε. Από ποιο σημείο και μετά αρχίζει και ανεβαίνει ο Απόλλων στο πρώτο μέρος και τελικά στο 45 ισοφαρίζει. Από ποιο γεγονός και μετά. Που για μένα πρέπει η UEFA κάτι να κάνει με αυτό. Δεν το παρατηρήσω. Αυτά είναι αυτές είναι δικές σου παρατηρήσεις. Για πες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται πράγμα. Στο 32ο λεπτό. Α, ποιον ναι. Αποβάλλει ο διαιτητής. Δεν θυμάμαι ρε, πες. Αποβάλλει τον βοηθό του Γιάννη του Ματζουράκη. Έτσι. Γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι. Τον Θαλή, τον Θεοδωρίδη. Έτσι. Τον αδερφό της Νατάσας. Ο οποίος πού πηγαίνει τιμωρημένος on. Ρε εσύ. Πάνω από τον μπάγκο, περίπου 10 σειρές και βλέπει μια χαρά το μάτς. Κατοπτεύει τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι. Διορθώνει δύο πράγματα, ανεβαίνει σιγά σιγά ο Απόλλων, ισοφαρίζει. Πάρ' την ισοφάριση. Πρέπει η UEFA να κάνει κάτι, οι τιμωρημένοι να φεύγουνε. Έξω από το γήπεδο! Oh, oh, oh. Εσύ που είσαι Αμερικάνος και σ' αρέσει τα Αμερικάνικα, ξέρεις ότι οι ομάδες στο ράγκμπι έχουν και προπονητές που κάθονται πάνω στις κερκίδες, γιατί αλλιώς φαίνεται το παιχνίδι από ψηλά και αλλιώς. Δεν το ήξερα, το μαθαίνω τώρα. Μπράβο στους Αμερικανούς. Γι' αυτό ο δικός μας δεν κοουτσάρει καλά τελευταία. Είδες πώς είναι ο πάγκος του Τούμπας, ε! Σωστά το είπε! Το είπε ο Λουτσέσκου. Το είπε και εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή, οι πάγκοι γενικά έπρεπε να είναι φίλοι πριν. Μα το είπε ο Ρασβάν! Το είπε! Λέει, πώς σας φάνηκε, λέει η νέα. Λέει, με βάλαν λίμπε ακόμη πιο κάτω, να μην βλέπω τίποτα. Ναι. Έγινε! Κλείσε, καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα. Επόμενος, ναι. Επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Να, στον αέρα έχουμε τον Τακινάρντι, τον οπαδό του ΠΑΟΚ, του οποίου τη συγκλονιστική. Ερωτική ιστορία ακούσαμε. Στον προηγούμενο, κάθε άνθρωπο στη ζωή του. Έχει μια ευκαιρία να γνωρίσει το άλλο του μισό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταφέρνουν αυτό και αυτό είναι ευλογία ή κατάρα. Εγώ είχα την ευλογία να το γνωρίσω το άλλο μου μισό. Πέρασα καλά 3 χρόνια, τελείωσε. Δηλαδή μου κορδεύει και εντάξει δεν είμαι και συνομιλητή είμαστε περίπου. Εγώ είμαι 45, το 40 είπε ότι ήταν. Ναι, 40. Τέλος πάντων. Αυτό είναι προσωπικά δεδομένο του καθενός. Απλά του εύχομαι να το γνωρίσει αυτό το άλλο μισό κάποτε. Και αν δεν το γνωρίσει ποτέ, εντάξει, για την ζωή. Ναι. Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά... Αυτή είναι η οπαδή του ΠΑΟΚ, φίλε. Σκληρή, άκαρδη. Ναι, φίλε, εντάξει. Απλά θυμίζει κάτω από τα Ινδού ένα Παναθηναϊκός Ρεάλ. Τόσο ήταν και στον Παναγιώτη. Παναθηναϊκός Ρεάλ. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στη Ρεάλ, στον τάφο του Ινδού. Αλλά κέρδισε άνετα, ενώ δηλαδή 8 πόντους, 6 ήταν. Μπορεί να ήταν η ίδια χρονιά, στον Όμιλο πάλι, εκεί πέρα. Περίμενε, ρε, πρέπει να το έχω δει αυτό. Παναγιώτη, πρέπει να το έχω δει αυτό. Με playmaker. Κορμπαλάν. Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό έστειλα, μείνω στον Παναγιώτη. Κλασική Ισπανή playmaker, κοντοκοντή και φαλακρή. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ποιο? Με Τσεσεκά Μόσχας. Με Τσεσεκά Μόσχας. Το 81 είναι αυτό. Το 81 είναι αυτό. Η Τσεσεκά ήταν τόσο βαρύ όνομα. Ο Μαδάρα είχε, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Ο Μαδάρα είχε. Καλά, οι Ρώσοι εννοείται. Οι Ρώσοι ενωμένοι. Με την Ρεάλ Μαδρίτης μας ενημερώνει ο Χρήστος. Τακινάρντι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι 1984 αυτό που λες.
84. Και εμείς όταν πήγαμε να παίξουμε τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Άκου λίγο ρε Τακινάρτη, μην λες τα δικά σου. Άκου τον λίγο ρε Σίδη. Εμείς όταν είχαμε πάει να παίξουμε τη Ρεάλ το περίοδο 89-90 και το Κυπελούχων, θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι. Αναβλήθηκε και πήγε μία μέρα μετά. Γιατί? Θυμάσαι? Όχι. Είχε σκοτωθεί σε τροχείο ο Μαρτίν. Ναι. Α, ο Μαρτίν, ναι. Και ο αδερφός ήταν δύο αδέρφια. Δύο αδέρφια, ναι. Αυτό. Φερνάντο. Ναι. Δεν θυμάμαι τον κόσμο. Ωραία τα Κινάρτη, έγινε παλικάρι μου. Το έγινε παλικάρι. Βιλερμπάν, φίλε, δεν το ξεχάσω ποτέ. 125-89. 125-78, κάτι τέτοιο. Φιλιά τα Κινάρτη, να είσαι καλά και σου εύχομαι ολόψυχα να ζήσεις πάντα, να ζήσεις και άλλη φορά ανάλογη ερωτική ιστορία. Επιστολές. Όπως αυτή με τη Βικτόρια, με τις επιστολές σου από το ένα δωμάτιο στο άλλο, στον ίδιο χώρο μέσα. Με τη μια κοπέλα. Το κομμάτι πάντα για σένα. Α, πλασίμπο τώρα έβαλες. Πλασίμπο. Ναι, Χρήστο μου. Πλασίμπο. Οι γραμμές ανοιχτές, παιδιά. Όχι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. 2310-287-888. Πάμε σε διάλειμμα, μας οδηγεί στο διάλειμμα το τεράστιο Love We Tear Us Apart των Joy Division, των καμαριών του Manchester. Γιατί... Ναι. Κάτσε εδώ δυνατά μπροστά, εδώ πες. Ναι, γεια σας, θα ήθελα να μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε τι ομάδα είστε στην Ελλάδα και τι ομάδα είστε στο εξωτερικό και κυρίως το λόγο για τον οποίο γίνατε αυτή την ομάδα στο εξωτερικό. Αυτό θα ήθελα να. Πώς σας προέκυψε. Καλά, αυτό είναι θέμα τώρα για ολόκληρη κομπή τώρα. Έβαλες. Σου είπα να πεις κάτι πονηρό τώρα, ατακαδόρικο τώρα από αυτά που λες έτσι εκτός στο κέντρο της πόλης. Εντάξει. Χαίρομαι που είναι κοντά μας ο Δημήτρης. Κλασικός φλανέρ της πόλης. Φλανέρ κανονικά της Θεσσαλονίκης. Λατρεμένος Δημήτρης, οπαδός της Linz United και του Ηρακλέους. Ο οποίος κατενθουσιάστηκε που έρχεται στον Ηρακλή ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Λέει θα παίξουμε στο θέατρο. Λοιπόν, εδώ όπως είμαστε... τεράστιο είναι και στο δωμάτιο Στόντων. Παιδιά, όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε, το μήνυμα το αφιερώνουμε στον Χρήστο τον Κιώση. Και όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε, μήνυμα Ηρακλειδέα Θωμά Στόντων με αφορμή την ιστορία του Τακινάρντι, του οπαδού του ΠΑΟΚ, που έστελνε επιστολές στην κοπέλα του μέσα στο ίδιο το σπίτι, τη Βικτόρια. Αντάλλασαν επιστολές. Επιβουλινού θα γινόταν αυτό. Πού να αντέχει ο Τακινάρντι να βλέπει Χιονάκη Λιθοξόπουλο. Τι γίνεται ρε φίλε. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Θωμά Στόντον, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Το χιονά, τη δόξα δεν τον πήραμε. Ναι, νομίζω δόξα δράμας. Χιονάς, μπράβο ρε φίλε. Δεν είσαι περίπου ίδιο μαλλί. Δεν ήμασταν άσχημοι τότε. Μετά το 92-93 ναι ήμασταν. Αλλά το 90 ας πούμε, Παλάσκες και τα λοιπά. Που τα λετρήσει χειμώνα, το παλεύουμε. Αντί τολμπά, αδέλφια Χασάν. Μετά άρχισε η κατηγούσα. Τώρα μου έβαλε φωτογραφία ο Χρήστος Κιώσης την πεντάδα του Παναθηναϊκού σε εκείνο το μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης 84. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Με Τάκη Κοροναίο, Απόστολο Κόντο, Τόμ Κάπο, Ντέιβ Στεργάκο και Λιβέρι Ανδρίτσο. Ο οποίος Κοροναίος έπαιξε και σε εμάς. Σεζόν 85-86. Εννοείται. Ναι. Κάτσε, εννοείται. Περίμενε. Ναι. Είμαι μέσα, χάνεται από τον Άρη. Η προηγούμενη παίζει ο Γιατζόγλου 84-85. Ναι. Και μετά ήρθε ο Κοροναίος. Χάνεται από τον Άρη. Ποια χρονιά. Χάνεται από τον Άρη. Το χρονιά δεν έχει. Από τον Άρη, πολλέ φορέ. Με κοροναίο αυτό λέω, ναι. Ναι, με κοροναίο, μετάκι. Θα σου πω το σκορ. Επόμενο αγώνα. 77-71. Είναι ο παδό, πε το ρεσί πάνω, αγαπημένο ο παοξή. Είναι 71-68 και ζευγαρίζουμε με κουματσιώτη. Πώ λέγονταν ρεσί ο παδό σα πάντα, όρθιο στην άκρη στο παλέ που κάπνιζε. Ο Ιγνάτη. Ναι. Ιγνάτη, να είσαι καλά, δεν ξέρω, έμαθα ότι ο Ιγνάτη είχε περάσει ένα πρόβλημα υγεία, μακάρι είναι καλά τώρα. Τεράστια μορφή σε όλα τα μάτια του πάω στο μπάσκετ. Μόνο όρθιο στο ίδιο σημείο. Πάντα. Στο ίδιο σημείο. Το επόμενο match είναι ένα match για τον ΠΑΟΚ πανεύκολο. Ναι. Πανεύκολο. Α, είμαστε εξαιρετικοί το 86. Είναι μπροστά, χαβαλέ. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά 20 πόντους, 25. Να σου πω, είμαστε. Παίρνει την μπάλα ο Κοροναίος, την παίρνει, την κατεβάζει. Ζητάνε μπάλα διάφορα δεξιά-αριστερά. Τίποτα, κάνει μπάσιμο, καλάθι φάουλ. Ναι. Ιγνάτης. Έτσι ρε τάκαρε. Πάρ την μπάλα μόνο σου, αγόρι μου. Μόνο σου πάρε, μόνο σου κατέβαζε. Βάλτα, πάρε και τα πάρε και τις γυναίκες μας, ρετάκαρε. Με τον Άρη όμως δεν υπήρχε, ρετάκαρε. Κλαίω, ρε φίλε, ο καημός του ΠΑΟΚ. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά. Πάρε και τις γυναίκες μας, Δημήτρη, αλλά με τον Άρη δεν υπήρχε, ρε φίλε. Ενώ ήταν στην ίδια ομάδα, δεν υπήρξαν ποτέ με στο παρκέ συμπαίκτες. Ο Τάκης Κοροναίος με τον, μια λατρεία σου. Κάτσε. Ήταν στην ίδια ομάδα. Ήταν στην ίδια ομάδα, αλλά δεν παίξε κανένα μάτς μαζί. Όταν πάρει την απάντηση. Η συγκυρία το έφερε έτσι. Όταν σου δώσει την απάντηση, κατάλαβε γιατί. Και δεν συνυπήρξαν έστω ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο. Τάκης Κοροναίος στον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο πρωτάθλημα δεν συμμετείχα μαζί. Άντε, Μάρκ Σίμψον. Α, με Μάρκ Σίμψον. Ναι.
Α, άρα δεν έπαιζε ο Σίμψον. Τώρα δεν ισχύει αυτό το κουίζ. Εντάξει, καλά, μωρέ. Ναι, το έκανε έτσι, ναι, εντάξει, οκ. Αυτό δεν γινόταν να παίξει. Με καρφωματάρα ο Σίμψον. Πάοκ Μπερλόνι το Ρήνο 192. Δεν υπάρχει. Για μένα το κορυφαίο κάρφωμα στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι ποιο σουτάρει από τη γωνία. Follow κάρφωμα. Του βάζει μέσα και τον βεκιά το ολόκληρο. Έτσι, μπράβο. Ο Κακάσκημος με τη μεγάλη τιμή, τη Εθνική Ιταλίας. Τον βάζει μέσα ο Σίμψον. Απίστευτος. Μπερλόνι. Απίστευτος. Oh, oh. Το είπαμε χθες εδώ πέρα έξω που ήμασταν. Να το πω τώρα, αν και είναι για θέμα για εκπομπή ολόκληρη. Ναι. Ένα μεσημέρι ο Γιώργος Ζαγόρας, δεν ξέρω πώς, του προκύπτει. Χρήστο, αυτό το βάλεις εσύ από μόνο σου. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, να είσαι καλά. Δώσε λίγο να ακουστεί, δώσε λίγο να ακουστεί. Εντάξει, φάνηκε για πολλωστή φορά και με τους, στο live των Ramjax το πόσο χαόδηση είναι η διαφορά των Dropkick Murphys με όλες αυτές τις μπάντες, με όλες τις άλλες. Με τα απίστευτα hits που έχουν, όπως το τεράστιο αυτό κομμάτι. Και ας ενοχλούνται κάποιοι επειδή είναι super hit, για μένα είναι τεράστιο κομμάτι. Πραγματικά τεράστιο. Γεια σου, ψηλέ, λέει ο 920. Ποιο είναι αυτό? Για σένα, λέει Δημήτρη. Για σένα, λέει Δημήτρη. Γεια σου, ψηλέ, ο 920. Λοιπόν. Κι άλλο, ο Ντάγκαν. Ή μήπως είναι 9-20. Morning lads, respect στον Δημήτρη. Λόγω School of Science και Team Spirit του Moyes. Λέει ο Ντάγκαν. Λόγω School of Science και Team Spirit του Moyes. Ο Ντάγκαν Φέργκσον είναι ο Κώστας ο Αριανός και Everton. Άρης και Everton, Δημήτρη. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Σε συνεπήρε όμως η κουβέντα και δεν είπες την πεντάδα του Παναθηναϊκού. Τι είπα. Ποια είπες. Είπα. Δεν είπες κανέναν. Κοροναίος. Α, τους Κοροναίος σταματήσαμε. Κοροναίος. Κόντος. Στεργάκος, Ανδρίτσος, Κάπος. Ήταν ο Ανδρίτσος, ε. Τον Κάπος. Λιβέρης, ναι, νεαρός. Ο πιο αδικημένος στο Ευρωμπάσκετ του 87. Ξέρεις γιατί, ε. Γιατί βάζει τις βολές για να πάει το μάτι τέτοιο, ρε. Για να σαφαρίσει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο. Εκεί είχε μπάλα. Από ποια ομάδα τον πήρε ο Παναθηναϊκός? Εσπέρο. Μπράβο, ρε σκύλι. Έσπερο Αθηνών, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όχι Θεσσαλονίκη. Εντάξει, καλυφθέρω. Μπράβο. Καλυφθέρω, Έσπερο, ε. Μπράβο. Πάμε γραμμή, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι, καλημέρα εκεί. Καλημέρα. Ποιος είναι, Ανδρέας από τον Μπρόνξ? Όχι, ρε, ποιος Μπρόνξ, ρε, από Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Κλαίω, είσαι ο νεαρός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ρε, μη με κάνεις τώρα. Εντάξει, ρε, φίλε, συγγνώμη. Μάριε. Πες όνομα και ομάδα που στηρίξεις. Ομάδα Manchester United και Liverpool. Καλά, αυτό είναι. Σου την έφερε. Φίλε, αυτό θέλω να μάθω αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος στον πλανήτη Γη, ειλικρινά. Να είναι United. Νίκο με λένε, Μάριο, Νίκο. Ωραία. Νίκος, Ελλάδα τι υποστηρίζει? Α, εκάκι. Μπράβο, ρε, πρωταθλητή, μπράβο, το βρήκες. Ήξερε να πάρει, νομίζω, ήξερε να πάρει. Ναι. Καλά, Αλεξανδρούπολη όλα είναι ΑΕΚ, έχω πάθει πλάκα. Ναι. Αυτοί ετοιμάζουν έξω από το σπίτι σου, λέει, μουσική σκηνή να στήσουν, έχει το νου σου, κλαρίνες, βιολά, γκάιντες, καραμούζες. Ναι, οι ποιοι αυτοί, οι ποιοι αυτοί. Οι πρωταθλητές, ποιοι, ρε Μάριο. Οι παοξίδες, θα έχω φύγει εγώ. Έχω βρει δωμάτιο στη Γάβδο. Το έχεις κάνει, πού θα πας, ρε Μάριο. Έχω βρει δωμάτιο στη Γάβδο, 150 ευρώ έχω βρει το μήνα. Τι στη Γάβδο, πρέπει να πας στην Αφρική για να γλιτώσεις από αυτούς. Πουθενά δεν τη γλιτώνεις. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, εγώ έχω φύγει. Όχι αν το πάρει, τώρα που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Το πήρε, πάει τέλεια. Για μένα πρέπει να γίνει το δεκαετή απονομή. Κατάλαβε. Όχι που το πήρε, που το ξαναπήρε όπως και πέρσι. Το Χαριλάου το πήρε, άστο τώρα τι να λέμε. Μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, εκεί αν έχανε, πήγαινε λίγο με πίεση όλο το πράγμα. Ναι, φοβόμασταν πάρα πολύ. Και ήταν και καλός ο Άρης παρόλα αυτά. Όπως και με εσάς, έβγαζε μάχη. Ναι, Μάρη, αν έπαιζε σήμερα ο Μάκης ο Τζάντζος. Τζάντζος. Ναι. Πόσες φορτούνιδες και πόσες μάνταλους και πέλκες ήθελε. Πεκτούρα, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Ειδικά μάνταλους. Ειδικά μάνταλους, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Άσε ποιος μάνταλος τώρα. Είναι αδική αυτή, ρε φίλε, του χρόνου να πούμε. Πώς θα φέρνει έτσι. Έτσι είναι η ζωή. Το ποδόσφαιρο, τι να κάνεις. Ναι. Τι να κάνεις, φίλε. Και κάτι άλλο. Άντε, για το Boca River. Ναι. Ναι. Πώς παίξαν, ρε παιδιά, δηλαδή μύρισε η μπάλα χορτάρι, δηλαδή. Όχι όπως εδώ στο Champions League το έχουν κάνει. Μήπως τα έλεγες και χθες αυτά, εγώ τα έλεγα χθες αυτά, δεν άκουγες μάλλον. Ναι, λες και είναι celebrities, το κάναν, πώς έχουν το red carpet τη celebrities, εδώ το κάνανε, στην Ευρώπη είναι green carpet το κάνανε, ρε παιδί μου. Μπράβο, έτσι, σωστό. Έτσι, μπράβο. Καλό. Ωραία. Καλό. Ωραία. Ωραία. Φίλησέ μου τα ζαρπλαστεία που έχετε. Πώς τα λένε τα ζαρπλαστεία? Μαρκαριά. Ο παίχτης να μην μπορεί να βγάλει τη φανέλα να πανηγυρίσει, ρε παιδιά. Πού το. Ναι. Ποιος το. Τι σκεφτήκανε να πούμε. Σε λίγο τους πούνε μην πανηγυρίζετε κιόλας. Ναι. Έγινε, ρε. Ωραία. Παιδιά, άντε, στο καλό. Να είσαι καλά. Σε ρωτάω κάτι, σου λέω κάτι, μου θυμίζει το όνομα, τίποτα εκεί. Νίκος νομίζω. Τα ζαρπλαστεία, ρε. Στην Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή που έχει. Με τα φαρουκάκια. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Φαρούκ.
Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Άρχισε. Και στην Αφρική να πας, που είπε ο προηγούμενος, έχουμε εκεί το σύνδεσμο φίλο Ζάμπιας. Ζάμπια, ναι. Και πρόσεχε, μη σε πιάσουν, θα σε βάψουν και μαύρο. Χθες μου στείλε ένας παοξής μήνυμα. Βοήθα λίγο εσύ. Σήμερα, λέει, βλέπαμε το μάτσο εκείνη την ώρα, έτσι. Σήμερα φάνηκε η οπαδική τους γύμνια εκτός Θεσσαλονίκης. Αυτός ο περιβόητος Super 3 Αθηνών πόσα μέλη έχει, ρώτησε ένας παοξής φίλος. Η ερώτησή του ήταν και κατάφασή του, έχει δίκιο, ρε. Ναι. Λίγη. Τώρα, εγώ φόρεσα χθες εκεί το μπλε το μπλουζάκι μου, ναι. Κάθεσα να δω την μπάλα, ναι. Και πήγε και τραυματίστηκε ο Μάντζης. Ναι, ρε Βαγγέλη, ναι. Ναι, δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν έτοιμος, πήρανε ρίσκο. Τον έβαλε έτσι, πήρανε ρίσκο. Έχει δει με τη μέση πρόβλημα. Εδώ προπονητή που λες. Τίποτα δεν μας πάει καλά σαν ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό ήταν δυο μέτρα πίσω, ρε. Από τον μπάγκο, όχι δέκα σκαλοπάτια. Εσύ τον τιμωρεί ο διαιτητής. Έτσι, τον Θαλή, τον Θεοδωρίδη. Είναι ο αδερφός της Νατάσας, της τραγουδίστρια. Έβλεπε και καλύτερα από το Μαντζουράκι αυτός δικό πιο πάνω. Μα αυτό σου λέω. Από το σημείο εκείνο και μετά ανεβαίνει ο Απόλλωνας, γιατί είναι πέντε σειρές πάνω, βλέπει το γήπεδο, και διορθώνει τρία πράγματα. Με τη λήξη τον τούπου έγινε εκεί πέρα, στο διαιτητή. Όλα τα λεφτά είναι με το αμάνι. Ναι, ναι, φίλε, το δύο λεπτά τον είχε. Τον είδες. Δύο λεπτά τον είχε. Πάνω στο διαιτητή και τον έχει έτσι μία ώρα. Ελλάδα δεν υπάρχει, ναι. Τεράστια πράγματα. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με την Τζεσικά και αυτά, έτσι. Εμείς τώρα παίζουμε αύριο με την μπασκετομάνα Φιλανδία από εκεί τη Φρίμπουργκ. Έτσι, έτσι. Αυτά να λέτε. Συγγνώμη. Τα άλλα είναι να χαμένα. Πώς λένε, φίλε, μόνο εσύ ασχολείσαι με αυτά. Ο μόνος παοξής που ασχολείται με ποιαν παίζει αύριο η Φιλανδική ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Αυτά μισή ώρα αύριο, ωραία. Όλοι στο παλατάκι. Πώς τη λένε την ομάδα, Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ. Μπασκετομάνα Φιλανδία, μην την βλέπεις έτσι. Είναι το αντίπαλο δεύτερο τη Άμπρα Κατάγια. Χρήστο! Βάλε free bird από Λίναρ Σκίναρ. Ρε εσύ, όταν λες όλοι αύριο στο παλατάκι, πόσοι λες να πάτε, ειλικρινά. Δεν είναι και ο Σουκαουπούγκη, αλλά εντάξει. Θα είμαστε 300-400. Αν ήταν ο Τσαλτίδης θα έλεγε. Ποιοι 300 είναι εσύ, αν έχει 60 άτομα πολλά θα είναι, το πιστεύεις. Όχι, το Σάββατο ήμασταν πολύ, ρε. Με ποιον ήταν εκεί το Σάββατο? Με την Κίμη. Με την Κίμη, ναι. Είχε, κάνα 2.000 άτομα είχε. Ναι, είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα, εντάξει. Δεν είναι έχει σημασία, εντάξει. Αύριο στο παλατάκι, παιδιά, μ' ακούτε. Χάρηκα που μ' ακούσατε, γεια σας. Φιλιά στο ωραίο καστρό το ασπρόμαυρο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Φρίμπουργκ. Καλημέρα. 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 Πάρει χορηγούς. Καλημέρα. Ναι. Είμαι ο Ανδρέας από το Bronx. Από το Bronx. Good morning. Good morning to the big apple, Ανδρέα. Ο Χρήστατος είναι εκεί. Δεν είναι. Όχι, δεν εδώ. Πετάει τώρα από Αθήνα. Φέρνει το μεγάλο τρόπαιο, άλλος στη Ριζούπολη. Οκ, θέλω να το πω αύριο. Αύριο θέλω να το πω για τον Ολυμπιακό Άρη το γήπεδο. Ναι. Που είδα τον αγώνα. Θέλω να είναι εκεί αυτό. Ναι, χθες το είδα, σου είπα, δεν θα είναι εδώ. Το μάτς έχει πέγαινε 20 μέρες, εσύ το είδες τώρα. Όχι, άλλο μάτς λέει. Όχι, όχι. Εδώ είναι αυτό την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε. Α, αυτό λες, ναι. Αυτό, θέλω να το πω κάτι γι' αυτό και να σας πω κάτι γιατί είχαν το δω χρόνια το που πάρεις. Οκ. Χάρηκα, σ' ακούω κάθε μέρα και ελπίζω να μην το δώσεις ξανά ρεπό Δευτέρα για να ακούει τα χαμόγελα του Παπαδόπου. Ναι, ναι, δεν αντέχει πλέον. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει, δεν αντέχει. Εγώ από τώρα κερνάω τους φίλους μου, κερνάω από τώρα πίνω, κερνάω. Πρωταθλητέ είμαστε. Είμαστε. Πρωταθλητέ. Κράτα και μία πισινή, μήπως μία. Κρατάει τώρα. Κράτα και μία πισινή. Εγώ, δεν κρατάω. Και του χρόνου θα παίξουμε με τη Manchester City. Ναι. Καλά, θα μετράς. Μια καψία κι αυτού. Του χρόνου, αν πεις ομίλους, θα μετράς πολλά, ε. Μια καψία κι αυτού, θα ξέρεις. Θα πάρουμε εμπειρία. Ναι, αυτά είπες και με την Τζέρσι και φάγαμε μόνο ένα. Καλά, ο Θεός σε λυπήθηκε, ρε φίλε. Θα δεις τώρα στο Λονδίνο. Και ο Θεός παοξής είναι. Ο Βλάκας ο Μωράτα έχασε τα πέντε άχαστα. Άσε μας, δεν είναι. Βλάκα μου κάνεις. Ο Θεός σε λυπήθηκε. Αδιάφοροι ήμασταν. Ο Θεός σε λυπήθηκε. Καλά, τι ομάδα αυτή, ρε, την είδα χθες που έβαλε με τη μάτια. Με ποιους έπαιζε, ρε φίλε. Εντάξει, με τον Αθηναϊκό της Αγγλίας παίζανε. Για τον αντίπαλο. Γιατί, για ποια είναι η παγκοσμία. Για την σκιά της Manchester City που έπαιζε. Με διαφορά η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη. Είναι το πλουσιότερο πρόεδρο αυτή στην Ευρώπη. Αυτή μόνο μια ομάδα φοβούνται. Και οι Σάνσερ, Παρίζ Σεντερμέν, έχουν τους πλουσιότερους πρόεδρους. Αντρέα, δεν σε ρωτήσαμε ποτέ. Στην Αγγλία υποστηρίζεις κάποιο σύλλογο. Στην Αγγλία πάω. Μπράβο. Την Arsenal υποστήριζα, πήγα και την είδα στην αγώνα με τον Βρίζα τότε 1-1, αλλά δεν ενθουσιάστηκα στο γήπεδο. Δεν φωνάζανε όπως αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Η τούμπα πιο καυτή είναι. Α, το κατάλαβες. Γιατί το παιχνίδι ήταν γιορτινό εκεί. Με τον Πάο. Με τον Βρίζα. Να δείτε, ελληνική ομάδα, να μην πάτε να δείτε τσάμπα τα λεφτά σας. Άντριου, τι λέει εκεί πέρα. Στην Καλιφόρνια τι γίνεται εσύ.
Δεν ξέρω πώς Καλιφόρνια τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, μην το ξέρω τι γίνεται. Καταστροφή. 32 νεκροί, καταστροφή. Ναι. Η πιο μεγάλη πυρκαγιά. Ναι. Πιο πολύ από το μάτι, από την Ελλάδα. Ναι, τρελή πυρκαγιά. 50-200 αγνοούμενοι. Ναι. Θα το κηρύξουν έκτακτη ανάγκη για να πάρουν τα κονδύλια. Δεν είδα τι έκανε ο πρόεδρος. 250.000 φύγανε. Ναι. Τρομερό. Ναι. Φίλε, να μένεις στην πιο ωραία περιοχή του κόσμου, στην Καλιφόρνια, ναι, και να σου βρίσκει τέτοιο κακό. Ναι, που σ' αρέσει το Μαλιμπού. Το Μαλιμπού. Εννοείται. Καλλικράτη από το Μαλιμπού. Επόμενη γραμμή, Αντρέα, να είσαι καλά. Στο καλό, στο καλό. Φιλιά στο μεγάλο Μήλο. Φιλιά στο μεγάλο Μήλο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, είναι παλικάρι μου. Όνομα και μάτι. Έλα, Γιώργος, Ξάνθη, ΠΑΟΚ. Γεια σου, Γιώργα, ρε παλικάρι μου. Τι γίνεται? Μια χαρά. Δεν έχουν στην Ξάνθη. Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη έχουν. Ναι. Πάμε, Γιώργο, πάμε, παλικάρι μου. Εσύ που είσαι πασχετικός. Χαρά, πότε θα πάρετε εκεί πέρα? Ποτέ, φέτος. Ναι, ποιοι, αγόρι μου? Εγώ Ηρακλής είμαι. Ναι, εσύ και ο. Και αυτός που λείπει σήμερα. Ο Παναγιώτης όλη τη χρονιά χαρούμενος. Χαχαχαχουχουχου. Νιώθει επιτέλους μετά από 35 χρόνια Ολυμπιακός. Τι νιώθω Ολυμπιακός, μωρέ, που περιμένεις τη Βιντεοτόν και την Τζέλσι να χάσω τώρα και να χαρείς. Έλα, μωρέ. Ωρα, πάω να λώσω και το Λονδίνο, περίμενε. Ναι, αυτό. Κάτσε, γιατί η Βιντεοτόν με την ΑΕΚ ήταν, είδες με τι καφενείο πέρασε η ΑΕΚ και να εμείς τι αντικάνουμε. Φάνηκε ο στόχος τους. Ναι. Ο στόχος ήταν το UEFA, φίλε. Και ήταν Champions League εκείνο, ε. Γεμίσαν το γήπεδο. Φαντάσου. Ναι, αλλά η ΑΕΚ τότε έπεφτε κάτω, κάναν καθυστερήσεις, είχε εικόνα χωριού η ΑΕΚ σε εκείνο το μάτι. Ενώ εσύ είχες εικόνα Κωμόπολης. Άσε με ρε εσύ, Γιώργο. Έλα ρε. Μάρια, να σε ρωτήσω, δεν είπες κουβέντα σήμερα που πέθανε ο Σταν Λί? Πέθανε ο Σταν Λί, ναι, ο δημιουργός πολλών ηρώων κόμικ, Hulk, Spider-Man, ναι. Ναι. Όλοι Marvel δηλαδή. Όλοι, η μισή Marvel, ναι. Σε ηλικία 90 ετών, ναι. 95. Καλά, έτσι. Του 22 γεννηθείς. Ναι, ήθελα, ειλικρινά το πρωί το ξέχασα, ρε φίλε. Καλά, μπράβο σου, ρε Γιώργο. Μπράβο. Δεν πίστευα ότι θα έρθει η στιγμή. Μπορεί να μην χειρίζεσαι ίντερνετ και τέτοια να μην το. Όχι, το έμαθα σήμερα το πρωί. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η στιγμή που θα σου πω μπράβο, ειλικρινά. Όταν ακούω ηλικία πάνω από 90 που λένε για χρόνια πολλά και τα λοιπά, ποιο νοιάζει, λέει, αν θα γίνει 100, αυτό που είναι 99. Ναι, ρε φίλε. Ωραία, Τζορτζ. Ωραία, ρε Γιώργο. Φιλιά στην Ξάνθη. Το... Χαιρετίσματα και άντε να ελπίζεις. Πώς λέγεται, ρε, πώς λέγεται το μαγαζί που είναι από τον Παπα Παρασκευά απέναντι και λίγο πιο κάτω? Τώρα θα κάνουμε διαφήμιση. Νικολαίδη, ναι, το λένε. Ο άντε ρε σκύλε, μπράβο. Γιατί είναι άδικο. Μιλάμε όλο για Παρασκευά, είναι Νικολαίδη. Με τα θεϊκά νουγκατίν. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Ωραία. Στο καλό. Μαζί μας είχαμε τη Βαλσιλική Ρετσίνα από την Μεσημβρία Ενοποιητική στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και αυθεντική γεύση. Ρούμεν Κόλλες ήταν κοντά μας, η έδρα ο Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, τεράστια βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Τηλεφωνική επικοινωνία με Ρούμεν Κόλλες 2310-719-229 ή αν θέλεις μπαίνει στο rumen.gr. Η Κατάκης Group και αυτή κοντά μας δεύτερη ώρα. Ρίχνεις μία ματιά στα στοιχεία που σου δίνει όταν μπεις στο katakis.gr. Βλέπεις για κάθε αυτοκίνητο μεταχειρισμένο όλα τα στοιχεία του και πάρα πολύ απλά, μην το ξεχνάς, θα αγοράσεις αυτοκίνητο πριν καν το δεις. Μπες τώρα στο katakis.gr. Αφιερωμένο στη Φρίμπουργκ, την οποία αντιμετωπίζει αύριο ο ΠΑΟΚ. Έμαθα... το κομμάτι αν ζήσω αύριο. Έμαθα ότι υπάρχει ομάδα Φρίμπουργκ. Αντίο στον δημιουργό του Χαλ και των άλλων ηρώων, πραγματικά τεράστια απώλεια, γιατί για όλους εμάς που λατρεύουμε τους σούπερ ήρωες, έτσι. Και οι πιτσερικάδες βάλαμε κανένα βρακάκι πάνω από τη φόρμα, πάνω από την πιτζάμα. Επιγόντως πάμε στην Αθήνα, Χρήστατος Τσαλτίδης. Το κομμάτι, το αναπόσπαστο της Τρόικας είναι στον αέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται? Καλημερίζουμε τον άνθρωπο που άλωσε την Ριζούπολη. Αλήθεια λες? Τι λέω. Εγώ για άλλο λόγο πήρα. Και σου βάλα κουιζάρα Άρη σήμερα, σου έχω βάλει. Τι, φίλε, πες γιατί ήμουν στο μετρό, δεν άκουγα, ρε φίλε. Έχουν έρθει 8 σωστές απαντήσεις. Απαιτώ να το βρεις με την πρώτη. Κάναμε αναφορά, έψε, στις φάτσες αυτές τις φυλακόβιες που είδαμε στο Boca Juniors River Plate. Και βάλαμε το ερώτημα. Ποδοσφαιριστής του Άρη, σημερινός τώρα από το τωρινό ρόστερ, αγωνίστηκε στη Ριζούπολη, που θα ήταν σε οικείο περιβάλλον προψέ το βράδυ.
στο El Clásico της Αργεντινής. Φάτσα για φυλακή. Νυν ποδοσφαιριστής του Άρεος. Έχω... Έλεφ. Μπράβο ρε σκύλι, μπράβο, είσαι σκυλί, μπράβο. Φραν Βέλεθ, ο 27χρονος Ισπανός στόπερ. Έχει φάτσα για μπόκα. Έτσι, μπράβο. Πώς νιώθεις... Δύο πραγματάκια θέλω να πω τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής σας. Καταρχήν, κάνετε πολύ καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια. Ποια είναι η βασική αιτία, για ποιο λόγο? Επειδή λείπω. Σε αγαπώ, σε αγαπώ. Μου λείπεις, περιμένω να έρθεις. Με άφησες μόνο με αυτόν δύο μέρες. Αλωνίζω. Θέλω μόνο δύο πραγματάκια να σημειώσω. Ναι. Καταρχήν, ο Παντελίδης, όπως ξέρετε, θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη από την προηγούμενη Δευτέρα και ενημερώνει ο λαός της Τροϊκάς. Έχει ενημερωθεί ο λαός της Τροϊκάς από Μάριο Ασπανή. Ναι, έτσι. Βούλιας οπαλίες, λοιπόν. Έτσι. Και θα ήθελα επίσης να μάθω αν ο Ηρακλής λύνει οριστικά πλέον το πρόβλημα του τερματοφύλακα με την απόκτηση του Ελευθερόπουλου. Κόψτε μου. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πώς δεν το έβαλα. Φέρνω Δημήτρη. Φέρνω Δημήτρη. Είναι πιο μικρός ή πιο μεγάλος από τον Αμπάρι? 42 ετών. Από τον Αμπάρι πιο μικρός. Ναι. Σίγουρα καλύτερος από τον Αμπάρι. Κρυός ο ένας, Ταύρος ο άλλος. Άρα παίρνεις Αμπάρι για προπονητή και Ελευθερόπουλο για τερματοφύλακα. Αχ, ρε εσύ. Καθυστερήσεις 4 λεπτά και παίξατε 2. Τα κουκούτσια όλα στον Άρη. Πες ένα μπράβο. Στον Κώστα τον Κοτσάνη. Goal offside έχει βάλει, φίλε. Πες ένα μπράβο στον Κώστα τον Κοτσάνη. Οριακό μεν, αλλά offside goal έχει βάλει. Σου δώσε τέτοια χαρά και ασχολείσαι σήμερα με τον Ηρακλή. Στρογγυλοκάθεσαι στην 12η θέση, μια χαρά είσαι, εντάξει. Γι' αυτό δεν θέλω να νικάς. Παναγιώτη, στην 6η είμαι. Α, μπερδεύτηκα, εντάξει. Ναι. Επειδή ήταν μην υπερπάντων αγώνας με τον Απόλλων, γι' αυτό κατάλαβα. Βγήκε πριν από λίγο. Δεν μου λες. Μην υπερπάντων αγώνας δεν ήταν. Είναι ένας αγώνας ο οποίος με επαναφέρει στην διεκδίκηση της Ευρώπης. Αυτό θέλω. Αυτό θα κάνω. Θα έρθει και ο προπονητής τώρα να με συμμαζέψει λίγο. Για να δούμε. Ζητάνε κάποιοι Αριανοί να μείνει ο Απόστολος ο Τερζής. Ένα μπράβο στον Τερζή, αυτό πάω να πω. Ο οποίος κατάφερε και διαχειρίστηκε και ό,τι προηγήθηκε. Έτσι, να πω σε κάποιους συναριανούς φίλους ότι δεν είναι ο Τερζής που έπαιζε στον ΠΑΟ και τον βρίζανε όλη τη βδομάδα. Εκείνος είναι ο ΠΑΟ που πάμε στη Ριζούπολη και τέτοια. Έτσι, γιατί το πέταξε ένα στο τυράκι, το φάγανε όλοι. Επειδή τον έλεγε και τον άλλο Απόστολο Τερζή. Και το παιχνίδι. Yeah. Μια χαρά το διαχειρίστηκε ο άνθρωπος το παιχνίδι, δεδομένων των συνθήκων. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Τον Ελευθερόπουλο τον ανακοίνωσε. Δεν ανακοινώθηκε επίσημα ακόμη. Επίσημα όχι. Τώρα ανεβαίνει στο άρμα του Ολυμπιακού, όπως έλεγες ότι ανεβαίνει ο Άρης όταν πήγε να πάρει το Ελευθερόπουλο ή όχι. Τι λες, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ποτέ. Τι? Ο Δημήτρης είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος. Λόλα νταϊφά. Κανένα άρμα του Ολυμπιακού. Αυτόνομος και Ελευθερόπουλος δεν γίνεται. Είναι αυτόνομος και Ελευθερόπουλος. Αυτόνομος. Η αυτόνομη είναι ο Δημήτρης. Εκεί στο Καφτατζόγλιο και στην Αριστοτέλους. Ναι. Και ταιριάζει στο DNA του Ηρακλέους. Εντάξει. Ο Ελευθερόπουλος. Βέβαια. Ναι. Και στο Γιώργο του Ματζιού. Λοιπόν. Κλείνουμε. Και πέντε πάλι. Θα τον έχει πολύ ήσυχο, Μάρια. Ήταν ήσυχο. Ήσυχο. Αν δεν είσαι ήσυχο, δεν μπορώ εγώ. Ατελείωτη ηρωνία το πρωί τη Δευτέρα. Ούτε μία να ξέρει. Ατελείωτη ηρωνία. Έλα, αύριο και θα τα πούμε. Ήταν η αυτή εδώ πήγε το 10ο σενό. Και είπε και ότι ο Άρης πέτυχε στην Καλαθόσφαιρα μεγάλη νίκη σωτηρία. Ο Άρης έρθε και μες στον Κολοσσό. Έχει κερδίσει στο Λαύριο και τον Κολοσσό. Μπράβο, μπράβο. Φίλε, τεράστια νίκη έκανες. Σώθηκες. Μπράβο, μπράβο. Σώθηκες. Μπράβο. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Γιατί σώθηκα, ρε φίλε. Έχω κερδίσει 2-4 παιχνίδια σε 2 καλές ομάδες. Ναι. Και είμαι στη βαθμολογία όπως είμαι γιατί έχω χάσει από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Σώθηκε. Περιμένει τη θέση του Αγγέλου να την πάρει ο Λάζαρο Λέσιτς. Οποιονδήποτε, συγγνώμη, ρε φίλε, αν έπαιζα με οποιονδήποτε από το 5, 6, 7 και κάτω. Ναι. Δεν τον κέρδισε στο παλέ, αντί για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, αυτό δεν είμαι σίγουρος με σένα. Μας κυνηγάνε, πάμε. Δεν είμαι... Και πέντε είναι, και πέντε. Χρήσα, μας κράζουν απ' έξω. Άμα θες με δική σου ευθύνη, μένω. Εγώ μένω, δεν κάνω κανένα πρόβλημα. Ρε φίλε, ήμουν στο μετρό, έπρεπε να δώσουμε την ανταπόκριση. Yeah, έτσι, το ξέρω, παλικάρι μου. Το ξέρω. Τάπες. Το ξέρω. Παλικάρι μου, Χρήσα, μας έλειψες. Απλά να πω ότι το απόγευμα θα είμαστε κανονικά 5 με 7. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Θα σε ακούσει όλη η κοινωνία, παλικάρι μου. Απολαυστικό το τακουνάκι του Νικολά Ντιγκινή. Το χαρακτήρισε τακουνάκι Φρέντα Στέρ. Πραγματικά. Πραγματικά μαγικό. Τεράστια παικτούρα ο Νικολά. Το τακουνάκι του Βουτσά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον νικητή. Χρωστάμε 2 μηνύματα. Τι έχουμε γραμμή? Θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα από τον Βέλεφ. Ευκαιρία για τον Άρη. Σε κάθε ευκαιρία το σουτ γκολ. 1-2 για τον Άρη. Η πιο κρυόκολη περιγραφή.
για τέτοιο γκολ. Μπαίνει το γκολ της χρονιάς στην Ελλάδα, η πιο κυριόκολη με την περιγραφή. 501 έστειλε τεράστιο μήνυμα, πραγματικό αραβούργημα. Τα γκρίκλις είναι το άλοθη των ανορθόγραφων. Σχόρα τους. 501, είσαι αδερφός. Πάντα στέλνεις τέτοιο επίπεδο μηνύματα. Πραγματικά είναι αραβούργημα. Τα γκρίκλις είναι το άλοθη των ανορθόγραφων. Σχόρα τους. Αυτό και θα κάνω. Και χρωστάμε και ένα ακόμη μήνυμα, Παναγιώτη, του Γιώργου του Ιταλού. Άγγελος Αναστασιάδης προς Ζέκα στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής. Τελικά ρε πεθαμένο, τον πρόλαβε στον τελικό με τον Μπάουκ. Ζέκα, άρωμα βάλει. Καλημέρα Γιώργο Ιταλό, έχει στείλει και άλλα πολύ καλύτερα. Ο Άγγελος, ο οποίος είπε χθες κατά την παρουσίασή του την επίσημη, ότι ήταν όνειρο ζωής για μένα η εθνική ομάδα. Εγώ χρειάζομαι ένα μόνο λεπτό με τα παιδιά για να τα βρούμε. Μόνο ένα λεπτό. Με τους μάνατζερ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Και ο Άγγελος Μπασινάς, άλλος παίκτης ή αλλοκαθαριστήρας, ανέλαβε υπεύθυνος όλων των, όλων των εθνικών ομάδων. Κάτι τέτοιο. Ο Άγγελος Μπασινάς, πάσα δεξιά-αριστερά. Δεξιά-αριστερά. Δεξιά. Η αλλοκαθαριστήρα. Λοιπόν, να δώσουμε τον νικητή. Είχαμε 8 σωστές απαντήσεις. Ο Φραν Βέλεθ έχει φάτσα για Boca Juniors River Plate. Ο Ισπανός στόπερ του Άρεος. Ήταν και χθες στους κορυφαίους του Άρεος. Και φυσικά ήταν καταλυτική η απουσία του μετά το 27ο λεπτό. Ο τραυματισμός του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε το παιχνίδι αν συνέχιζε να αγωνίζεται ο Βέλεθ στο Άρης ΠΑΟΚ. Νικητής είναι ο φίλος ο Ηλίας Ζερδαλίδης. Ο 7-7-8. Επαναλαμβάνω, Ηλίας Ζερδαλίδης. Κινητό τελειώνει σε 7-7-8. Σε λίγο θα επικοινωνήσει μαζί σου, φίλε Ηλία, η Μαριλίζ, για το πώς θα παραλάβει τα γυαλιά ηλίου. Αύριο με το καλό θα έχουμε τρόικα, εδώ 10 η ώρα, σε απαρτία. Έτσι, σε απαρτία. Όχι σε πλήρη απαρτία, όπως λένε μερικοί τσέλιγγες πρωινή παραγωγή σε άλλα αθλητικά ραδιόφωνα, πραγματικοί τσέλιγγες, σε απαρτία. Να ευχαριστήσουμε Χρήστο Κιώση που έκανε σήμερα τα μαγικά του στα ντεξ και την κονσόλα του Λίμπερου, της καρδιάς σας και της καρδιάς μας. Αδέρφια, keep on bloody rocking.